Και τώρα, τρίτο ημίχρονο. Κώστας Πετρωτός και Βασίλης Βλαχόπουλος παίζουν μπάλα με την επικαιρότητα. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι. Καλησπέρα σε όλους. 10 λεπτά μετά τις 4 είστε συντονισμένοι στο Μετρόπολης 95 και 5 η εκπομπή τρίτο ημίχρονο μόλις έχει αρχίσει. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 6 με Τάνια Δήμου, Βασίλη Βλαχόπουλο, τους οποίους περιμένουν να μπουν στο στούντιο. Φαίνεται ότι έχουν τελευταίες σκέψεις. Θανάση Πολίτη απέναντί μου, Εμίλιο Γαβροηλίδη στο production, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη. Στον απόϊχο του αποκλεισμού του άδοξου της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου από τα τελικά του Euro της Γερμανίας, στα πέναλτι χθες από τους Γεωργιανούς, ένα παιχνίδι που είναι λογικό να προκαλεί συζητήσεις σε ό,τι έχει να κάνει με την διαχείρισή του από πλευράς του Γκουστάβου Πογιέτ, με μεγάλο ερώτημα το οποίο νομίζω θα σέρνεται αυτό το ερώτημα, θα το συζητάμε για πολύ καιρό, στο κατά πόσο έπρεπε ο ομοσπονδιακός τεχνικός ο Ρουγουανός να ανοίξει λίγο παραπάνω το παιχνίδι, να πάρει περισσότερα ρίσκα, να το παίξει πιο επιθετικά, ή αν έκανε σωστά που πήγε τόσο συντηρητικά, ουσιαστικά στοχεύοντας στη μία φάση και εν τέλει στα πέναλτι. Έχουμε πολλά να πούμε, θα δούμε τον απόϊχο αυτού του παιχνιδιού, θα δούμε παρασκήνια και έχουμε νομίζω ένα ενδιαφέρον παρασκήνιο από την προετοιμασία της Εθνικής για τις εκτελέσεις των πέναλτι. Θα δούμε την επόμενη μέρα, γιατί και η επόμενη μέρα είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο και εδώ μπαίνουν και άλλες παράμετροι όπως η αλλαγή διοίκησης στην ΕΠΟ, καθώς αναμένουμε εκλογές οι οποίες λογικά θα γίνουν πιο νωρίς, αφού πλέον η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου δεν συμμετέχει στα τελικά του Euro. Και φυσικά θα δούμε, θα έχουμε και συνεντεύξεις, θα έχουμε και αναλύσεις, θα έχουμε και συζητήσεις διάφορες σχετικά με το γιατί η Εθνική δεν μπόρεσε να βρεθεί στα τελικά. Νομίζω αποτυχία είναι από τη στιγμή που μετέχουν σχεδόν οι μισές χώρες της Ευρώπης. Δεν είναι εκείνα τα Euro τα παλιά, Βασίλη, στα οποία είχαμε μικρή συμμετοχή. Από την άλλη όμως, για να μην ξεγελιόμαστε, δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε και στο σημείο που ήμασταν πριν μερικά χρόνια, όταν χάναμε και από τα νησιά Φερόες. Ήταν καλύτερη εθνική, είχε μια νορμάλ πορεία. Το πόσο καλύτερη θα μπορούσε να είναι, νομίζω είναι ένα θέμα συζήτησης που θα το αναλύουμε για αρκετές μέρες. Είχα μια κουβέντα εδώ με τον Θανάση νωρίτερα. Φέρτε πίσω το Σαρί, έτσι δεν είναι? Την εποχή εκείνη που η εθνική, ρε φίλε, πήγαινε καλά. Φέρτε το Μάκη, το Βασίλη του Γκαγκάτση πίσω, που έπαιρνε τα Euro, πήγαινε σε τελικές φάσεις Μουντιάλ, πήγαινε στις τελικές φάσεις Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων. Έχετε γυαλίσει την εθνική. Θα έρθει ούτε η Γεωργία δεν μπορεί να πει. Γκαγκάτση έρθει στην εθνική. Ούτε η Γεωργία. Άλλο Βασίλη Γκαγκάτση. Ήταν άλλο Βασίλη. Πού τον ξέρει. Άλλο Βασίλη Γκαγκάτση ήταν άλλο. Εσύ πιστεύει ότι θα κάνει κακή επιλογή? Το μόνο εγώ σίγουρο, εφόσον επιλέξει ο ίδιο, γιατί θα σου πω τι λέει το ρεπορτάζ, εφόσον η επιλογή νέου προπονητή θα πάει στη νέα διοίκηση της ΕΠΟ, στο Μάικ τον Γκαγκάτση, το μόνο σίγουρο είναι για μένα, όσο γνωρίζω τον Μάικ τον Γκαγκάτση από τη θητεία του στον ΠΑΟΚ, ότι η επιλογή του θα είναι πάρα πολύ καλή σε ό,τι έχει να κάνει με τα ποδοσφαιρικά της κριτήρια. Δεν θα πάει σε μια επιλογή η οποία δεν θα είναι αυτό που λέμε μελετημένη σε βάθος. Θεωρώ ότι θα είναι πολύ καλή επιλογή, αλλά υπάρχει ενδεχόμενο να κλείσει το θέμα του προπονητή πριν εκλεγεί η νέα διοίκηση της ΕΠΟ. Λάθος. Ξέρεις ποιο είναι το ενδεχόμενο? Το λάθος ενδεχόμενο είναι. Όχι, με ευρεία συνένεση θα γίνει αυτό. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνεις. Με ευρεία συνένεση. Ναι, γιατί από ό,τι καταλαβαίνεις, η όλη ιστορία είναι τι θα αποφασίσει η εκτελεστική επιτροπή. Στην εκτελεστική επιτροπή συμμετέχουν και οι μεγάλοι του ποδοσφαίρου. Όλοι έχουν εκπρόσωπο. Ναι. Έτσι.
Οπότε θα απαιτείται μία συνέννηση από τους μεγάλους, γιατί οι μεγάλοι δημιουργούν την ένταση όταν μία ομάδα θεωρεί ότι αδικούνται οι διεθνείς της κλπ. Με ευρεία συνένεση θα δούνε αν κρατήσουν τον Μπογιέτ, γιατί παίζει και αυτό το σενάριο, μην το αποκλείς, ή αν θα πάει σε άλλη επιλογή ομοσπονδιακού τεχνικού η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Ο λόγος είναι ότι υπάρχει 7 Ιουνίου, αν θυμάμαι καλά, το φιλικό με τη Γερμανία. Ναι. Νομίζω προγραμματίζεται και άλλο φιλικό και υπάρχει η σκέψη, εάν φύγει ο Μπογιέτ, ποιος θα κουτσάρει την εθνική σε εκείνο το παιχνίδι και για ποιο λόγο να μην επιλέξουμε νωρίτερα έναν προπονητή ο οποίος θα μας δώσει το δικαίωμα αυτό το φιλικό παιχνίδι να το χρησιμοποιήσουμε ως φιλικό παιχνίδι το οποίο θα μας βάλει στη νέα εποχή και θα εξάγει ο νέος προπονητής τα συμπεράσματά του. Γιατί ναι, ο Μπογιέτ δεν έχει καν, λέω. Ναι, δεν έχει ωραία, καν βοηθό. Εγώ άλλο λέω. Δεν λέω αυτό. Το μοντέλο διοίκησης της ΕΠΟ απέτυχε, ναι ή όχι? Δεν έχει σχέση. Τι σχέση έχει με την εθνική αυτό? Πώς δεν έχει σχέση? Έχει, έχει προπονητικό κέντρο να προπονηθεί η εθνική. Άλλο αυτό. Αυτό δεν είναι πάγιο πρόβλημα, ρε φίλε. Το μοντέλο, το μοντέλο αυτό διοίκησης, λοιπόν. Άλλο ότι πρέπει να λυθούν και σοβαρά θέματα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ξεκινήσεις από το μοντέλο διοίκησης. Από τη στιγμή που το τωρινό έχει κριθεί από όλες τις πλευρές. Η εθνική αποκλείστηκε από τη Γεωργία. Όχι, δεν λέω αυτό. Γιατί δεν έχει προπονητικό. Δεν λέω αυτό. Τα παιδιά κάνανε την προσπάθειά τους, δεν τα καταφέρανε. Εγώ μαζί τους είμαι. Οκ, δεν τα καταφέρανε. Εγώ λέω ότι το μοντέλο διοίκησης του ελληνικού ποδοσφαίρου έχει αποτύχει εκτρά. Αλλάξτε πρώτα το μοντέλο. Δεν και μετά πάμε και στην εθνική. Δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι στην εθνική. Ναι, ναι, συμφωνώ, αυτό δεν συμφωνώ δεν ότι πρέπει να λυθούν. Όχι, άλλο λέω. Δομικά θέματα. Δομικά θέματα. Δεν έχει να κάνει με το μοντέλο διοίκησης. Η εθνική ούτως ή άλλως πάντα θα έχει έναν γενικό μάνατζερ στο κουμάντο, θα έχει έναν προπονητή, θα έχει έναν γενικό αρχηγό. Ναι. Αυτή είναι η εθνική ομάδα. Πάντα. Δεν θα αλλάξει κάτι ιδιαίτερο. Δεν πειράζει την εθνική το μοντέλο διοίκησης. Την πειράζει που οι ελληνικές ομάδες δεν βάζουν Έλληνες παίχτες. Βασικό. Και αυτό είναι επίσης. Βασικό και αυτό. Και σωστό, να σου πω και κάτι. Αν θέλουμε να πάμε λίγο πιο βαθιά. Για μένα η μεγάλη διαφορά της τωρινής εθνικής με παλιές που κάνουν επιτυχίες είναι ότι δεν έχει μέσους του επίπεδου παλιότερων εποχών. Πώς να έχει μέσους παλιότερων εποχών όταν στην πρώτη πεντάδα του ελληνικού πρωταθλήματος δεν υπάρχει Έλληνας χαφ βασικός? Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Μα δεν διαφωνούμε. Είναι αυτό όμως είναι η λεπτομέρεια. Αυτό είναι λεπτομέρεια. Λέω. Η ουσία είναι αυτή. Ναι, είναι η ουσία σε ό,τι αφορά την εθνική διότι ομάδα. Διότι αν έχεις χθες έναν Κατσουράνη και έναν Καραγκούνη ή έναν Τζαλουχίδη που τον έχουμε στη γραμμή, η εθνική θα ήταν τώρα στο γιο. Πάμε στο γιο του Τζαλουχίδη, το σύντησε το θέμα. Τι γίνεται, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργη. Μπήκαμε στα βαθύτερα. Σας ακούω προσεκτικά και μετά από σίγουρα ότι δεν πετύχαμε να περάσουμε, πολλά μπορούν να υποθούν και πολλά πράγματα και προβλήματα μπορούν να φανερωθούν. Τη σημασία όμως το παιχνιδιού αυτό ήταν ότι ήταν μια άσχημη βραδιά για τη χώρα μας. Γιατί φανταστείτε να περνούσαμε στο ευρωπαϊκό, στα τελικά του ευρωπαϊκού κυπέλλου και να έχουμε και δύο ομάδες οι οποίες να διεκδικούν στο conference την πρόκρισή τους. Θα ήταν μεγάλη τιμή και μεγάλη για μας, για τη χώρα μας, μεγάλη διάκριση. Δυστυχώς τα παιδιά προσπαθήσανε και μετά από μια αποτυχία σίγουρα υπάρχουν αυτά τα κρούσματα που οι κρίσεις και τα πάντα βγαίνουν όλα τα αρνητικά, γιατί το έχω ζήσει και εγώ προσωπικά. Ναι. Όχι, την εθνική την ισοπεδώνουμε, Γιώτη, γιατί δεν είμαστε οπαδοί της εθνικής, η πλειοψηφία των Ελλήνων, και όταν δεν φέρνει το αποτέλεσμα, την ισοπεδώνουμε σε κυριολεξία. Είναι αλήθεια αυτό. Όχι, εγώ με τα παιδιά είμαι και σας απέτυχαν. Εντάξει, το λέω ξεκάθαρα. Τα παιδιά αυτά έχουν και παρόν και μέλλον. Είναι μια φουρνιά παιχτών για οποία είναι πάρα πάρα πολύ καλή. Ατυχήσαμε από πολλούς παράγοντες στο χθεσινό παιχνίδι. Θέλει ώρες να τα αναλύσεις γιατί είναι πολλά τα θέματα. Δεν είναι ένα απλό θέμα. Μπορούσε όμως με τον κόλ του Παπαδοπάνου, με το πρόσωπο δεν γίνεται όμως με το αν, να μιλάμε διαφορετικά ότι η προσέγγιση ήταν πολύ καλή και πετύχαμε αυτό που ήταν, γιατί είναι ένα παιχνίδι που δεν κοιτάς την ποιότητα αλλά κοιτάς το αποτέλεσμα. Δυστυχώς δεν μας έκανε τύχη εκεί πέρα το χατήρι να πετύχει τον κόλ η ομάδα μας. Φτάσαμε στα πέναλτι που αυτό διεκδικούσαν πιστεύω και η Γεωργία. Η Γεωργία το πήγαινε το παιχνίδι σιγά σιγά γιατί δεν είχε τη δυνατότητα να μας τυπήσει. Ναι. Όσον αφορά επιθετικά δεν είχε ευκαιρία. Από ένα λάθος που έγινε σε μια φάση από εμάς πάλι κάνανε μια ευκαιρία γιατί δεν φτάσαν ποτέ στην αιστεία μας με απειλή μεγάλη. Κάποια στημένα μόνο, κάποια φάουλ, κάποια κόρνερ, αυτά ήταν ναι, που τους φέραν λίγο στην Διότι για να πάμε λίγο στην ουσία. Απλά ναι. Η εθνική μας για μένα προσωπικά ναι. Έπαιρνε ρισκάλι. Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ναι. Αυτό είναι για αυτό ήταν. Αυτό είναι το βασικότερο γιατί η πρώτη επιλογή που για μένα πιστεύω ότι όταν έχεις έναν Ιωαννίδη μπροστά και ακόμα και να μην είναι σε καλή μέρα ένας επιθετικός τέτοιος, το βάζεις έναν ακόμα επιθετικό δίπλα γιατί υπήρχαν δύο στόπερ που ήταν πολύ δυνατοί, το παίξαν πολύ κοντά. Δεν ήταν κάποιος από δίπλα να μαζέψει τις μπάλες. Δεν τον παίξαμε τον Ιωαννίδη σωστά να παίξουμε
στα πόδια που ξέρουμε πόσο καλά κρατάει την μπάλα. Πάντα σε διεκδίκηση η μπάλα. Έφαγε πολύ ξύλο και... Ιωαννίδης θες, είναι αλήθεια αυτό. Και... πολλές μονομαχίες. Και, και μόλις γίνανε οι αλλαγές, είδαμε ότι βγήκαμε πολύ καλά και γίνανε σέντρες στον Γιακουμάκη, αλλά δεν υπήρχε ο Ιωαννίδης μας. Δηλαδή ήθελες δύο επιθετικούς εκείνη την ώρα. Γιατί για να πάρεις το αποτέλεσμα πρέπει να ρισκάρεις και λίγο. Ναι. Βλέπαμε ότι είχαμε στην άμυνά μας τέσσερις αμυντικούς, ενώ μπορούσε να παίξει και με τους, γιατί έχουμε και ικανούς αμυντικούς. Και να δώσει μεγαλύτερη πίεση στον αντίπαλο. Ούτε αυτό έγινε. Κράτησε παίκτες πίσω για τον Κβαρατσχέλια, νομίζω, γιατί αυτό φάνηκε. Και είδες ότι... δεν νομίζω ότι ήταν και στα καλύτερά του. Βλέπαμε ότι και αυτό δεν είχε τα κουράγια. Δεν είχε, αλλά πάντα όταν έπαιρνε την μπάλα, έβλεπες δύο-τρεις Έλληνες διεθνείς ήταν κοντά του. Ήταν σαφές ότι ήταν εντολή αυτό τον προπονητή. Σίγουρα ήταν εκεί, αυτή ήταν η δύναμη του επιθετική. Δεν υπήρχε κάτι άλλο. Και βλέπετε ότι όμως η εθνική μας δεν είχε πρόβλημα στο κομμάτι αυτό. Γιατί ναι, δεν έκαναν πάρα πολλοί παίκτες των Γεωργιανών επιθετικά. Ήταν πιο πολύ αμυντικά. Και όταν βλέπεις μια ομάδα η οποία είναι αμυντική, κοιτάς να δημιουργήσεις κηρύγματα από τα πλάγια. Βλέπουμε ότι μπήκε ο Κωνσταντέλιας, μπήκε ο Ρότα ακόμα. Ναι. Μπήκανε πέρσι και όμως η εθνική μας άρχισε να κινείται διαφορετικά. Το καλό διάστημα είναι η αρχή της παράτασης. Αυτό είναι το καλό διάστημα. Ακριβώς είναι η αρχή της παράτασης, γιατί η ομάδα ήταν πιο επιθετική και πίεσε περισσότερο. Μέχρι την ώρα ήταν ένα παιχνίδι κοντρολαρισμένο και από τις δύο πλευρές. Δεν ρίσκαρε ούτε μια ομάδα ούτε η άλλη. Αλλά η δικιά μας η ομάδα πιστεύω, όχι ότι είναι τα παιδιά επιτυχημένα, πολύ καλοί παίκτες και έχουμε καλύτερη ποιότητα από ό,τι ο Γεωργιανοί. Απλώς δεν ρισκάραμε παραπάνω στο παιχνίδι μας για να κερδίσουμε το παιχνίδι στην κανονική διάρκεια. Για παράδειγμα, Γιώτη, εσύ τι θα έκανες άμα ήσουν. Εγώ αναγνωρίζω την προσφορά του Πογιέτ, να το ξεκαθαρίσω για να μην νομίζει κάποιος ότι επειδή δεν ήρθε το αποτέλεσμα τώρα τον έχω απέναντι και τον πυροβολώ. Αναγνωρίζω την προσπάθεια του Πογιέτ και τη δουλειά που έχει κάνει. Θεωρώ όμως ότι σε αυτό που λες εσύ, ότι επειδή είχαμε μεγαλύτερη ποιότητα, έχουμε περισσότερη ποιότητα, θα έπρεπε να ρισκάρει να βάλει δεύτερο επιθετικό, για παράδειγμα, να αλλάξει εσύ, ας πούμε, π.χ. τον Κωνσταντέλια, να τον βάλει πιο στον άξονα, στον άπαρ την μπάλα. Τι θα έκανε σαν σου θέσει του Πογιέτ? Αυτό που έκανε μετά, δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Ο Κωνσταντέλιας είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει την ποιότητα να τριπλάρει, έχει την ποιότητα να παίξει ένα δύο. Μπορεί να παίξει αυτό πάρα πολύ καλά με τον Ιωαννίδη, γιατί ο Ιωαννίδης έχει την ευχαίρεια να κρατήσει την μπάλα και να ξαναπαίξει το 1-2. Είναι παίκτης ο οποίος μπορεί να διεισδύσει και μέσα, να βγάλει και assist πάσα. Ήταν κλειστή η χώρη, γιατί όταν βρίσκεται σε κλειστούς χώρους, χρειάζεται ένας παίκτης όπως είναι ο Κωνσταντέλιας. Όπως να επισημάνω και πάλι τη βοήθεια και του Ρότα επιθετικά που έδωσε. Ναι, ήταν πολύ έδωσε πνοή, έδωσε πνοή ο Ρότα, βέβαια. Μέχρι τότε τα μπακ μας δεν βγαίνανε. Ναι, ήταν καλός ο Ρότα, πολύ καλός ήταν ο Ρότα. Ναι, δηλαδή δώσανε ψυχή στην ομάδα και δώσανε ρυθμό. Άρα εκεί τι ήθελες, εκεί όταν είσαι πλέον και έχεις φτάσει σε αυτό το επίπεδο, επειδή δεν σκέφτεσαι και την παράταση και τα πέναλτι ναι, και τα σκέφτεσαι όλα, λίγο εκεί πέρα χάσαμε λίγο το συντονισμό σαν ομάδα, ο προπονητικά εννοώ, γιατί ξέρετε είναι μεγάλη πίεση κιόλας. Και εντάξει, μην τα ρίχνουμε όλα στον προπονητή, και αυτός είναι ένας από αυτούς που μας έβαλε μέχρι το σημείο να διεκδικήσουμε ναι, μέχρι τελευταία το παιχνίδι και χάσαμε στα πέναλτι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα θα μπορούσαμε όμως να το κερδίσουμε το παιχνίδι, γιατί έχουμε διαφορά ποιότητας παιχτών. Και ακόμα σε αυτή την περίπτωση, εγώ ειλικρινά σας μιλάω, και ακόμα και ο Τζόλης, ο οποίος παίζει στη Γερμανία. Ναι, ο Τζόλης, βέβαια, στο ενασμένο. Ο Τζόλης έχει το σουτ, το οποίο έλειπε χθες. Και έχει την ευχαίρεια στο σκοράρισμα. Είναι ένας παίκτης που έχει και ποιότητα. Θα τον είχα μέσα στην οικοσάδα. Ναι. Γιώτη, τώρα σε αυτό το οποίο λες, εντάξει, επειδή λέμε για παίκτες. Αυτό που έχω στον Κωστή νωρίτερα. Βλέπεις το μάτς πάει συστημένες μπάλες. Γιατί να βάλεις το Ρέτσο? Ο Κουγεράκης έχει μεγάλη ικανότητα στις στιμένες φάσεις. Γιατί το βάζεις μέσα? Ναι, αυτό σίγουρα μπορούμε να το πούμε εξασφαλώς, γιατί ο Κουγεράκης είναι παίκτης ο οποίος στα στιμένα διεκδικεί και βάζει γκολ. Ναι. Και έχει βάλει γκολ. Και είναι παίκτης ο οποίος μπορεί να σκοράρει. Έχει δηλαδή περισσότερες. Την δυνάμω την έκανε μόνος του. Δεν το συζητάμε. Και έχει περισσότερες επιλογές στο σκοράρισμα. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Η εθνική μας ομάδα λίγο υπερτίμησε και τους Γεωργιανούς. Ναι. Δηλαδή δεν ήταν φόβετρο οι Γεωργιανοί. Ήταν μια ομάδα η οποία ήταν στημένη καλά αμυντικά, περίμενε τον αντίπαλο, δεν ρισκάρισε ποτέ. Πήγαινε το παιχνίδι και το πήγαινε, ήξερε ότι ή ένα γκολ θα είναι ή θα πάω στην παράταση και στα πέναντι. Το πίστευε ότι δεν μπορούσε να το χτυπήσει το παιχνίδι και να το κερδίσει. Γι' αυτό βλέπετε σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ήταν πίσω και αμυνόντουσαν. Ναι. Και εμείς δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα. Δεν δημιούργησαν φάσεις από ανάπτυξη οι Γεωργιανοί. Απ' την άλλη, όμως, ξέρεις τι γίνεται, Γιώτη. Αν δεν πάρεις το ρίσκο από την αρχή, μετά όσο περνάει η ώρα και πλησιάζεις προς την παράταση και στα πέναλτι, μειώνεται η πιθανότητα να σκεφτείς να πάρεις ρίσκο. Δηλαδή, όταν φτάνει το ματς και ξεκινάει η παράταση,
Προφανώς ο Πογέτης σκέφτηκε στο μυαλό του τώρα γιατί να το πάρω το ρίσκο. Δηλαδή, μήπως χάσω και αυτό που έχω. Ναι, έχω τουλάχιστον τα πέναλτι. Παράταση όμως. Κατάλαβες. Εγώ θεωρώ δηλαδή ότι το λάθος ήταν στην αρχή πάρα πολύ. Δηλαδή η Εθνική έφαγε ένα ημίχρονο. Άκουγε τον Όμπλια χθες τον Νίκο. Συμφωνώ πάρα πολύ. Στο πρώτο ημίχρονο οι Γεωργιανοί μας έριξαν στα νεύρα. Οι τρεις στους τέσσερις άμυνας πήραν κίτρινη κάρτα. Και φάγαμε ένα ολόκληρο ημίχρονο με τα νεύρα, τα οποία εκτονώθηκαν ευτυχώς εκεί που έγινε η μανούρα στον πάγκο και πήρε την κόκκινη ο Τζαβέλας με τον Λόρια. Στο δεύτερο ημίχρονο μετά μπήκαμε ήρεμοι. Ήμασταν καλύτεροι. Πιο, δηλαδή συγκέντρωσαν σε καλύτερο επίπεδο. Πάνω σε αυτό το κομμάτι. Γιατί η δύναμη μιας ομάδας είναι τα χαφ. Όταν στα χαφ έχεις τρεις παίκτες οι οποίοι είναι ίδιας ποιότητας, δεν μπορείς να παίξεις με τρεις παίκτες ίδιους στο χώρο του κέντρου. Γι' αυτό έχεις και πρόβλημα στην ανάπτυξη. Ναι. Γιατί δεν είχε κάτι διαφορετικό ένας από τον άλλον για να το δώσει. Έχουμε θέμα και γιατί αυτό έλεγα προηγουμένως. Η Ελλάδα δεν έχει παίκτες χαφ που να παίζουν στις πρώτες πέντε ομάδες πρωταθλήματος. Δεν έχει χαφ βασικούς Έλληνες να κάνουν πρωταθλητισμό. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Θυμίσου την Ελλάδα το Euro του 2004. Καραγκούνης βασικός του Παναθηναϊκό. Κατσουράνης ήταν ΑΕΚ αν θυμάμαι τότε. Μπασινάς Παναθηναϊκό. Ζαγοράκης ήταν στην ΑΕΚ τότε αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή όλοι ήταν σε ομάδες πρώτης γραμμής και παίζανε. Εντάξει, και τώρα έχουμε το σιό παίζει εξωτερικό, τον Κουρμπέλιο. Ο Φορτούνης δεν μας κάνει γιατί δεν τρέχει. Ας τον Φορτούνη, λέγε τα χαφ. Το βάζουμε αριστερά. Δεν έχουμε χαφ πρώτης γραμμής. Ο Κουρμπέλης είναι καλός παίκτης, δεν είναι χαφ πρώτης γραμμής. Ο Σιώπης είναι καλό μηχανάκι, θα τρέξει, δεν μπορεί να κάνει παιχνίδι. Είναι σε ένα επίπεδο η χαφ μας. Και κακά τα ψέματα, η Ελλάδα παράγει πάρα πολλούς αμυντικούς ποδοσφαιριστές. Δηλαδή τα στόπερ μας είναι επίπεδο. Ξεκάθαρα. Έχουμε μπακ επίπεδο που είναι ο Τσιμίκας και ο Ρώτα καλός είναι. Έχουμε καλούς φορ επιτέλους μετά από χρόνια. Δεν έχουμε εκεί στο κέντρο. Ναι, δεν έχουμε στο κέντρο παίχτες. Έχουμε μεγάλο θέμα. Και αν δεν αποφασίσουν οι ομάδες να ρίξουν Έλληνες μέσα να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, δεν θα μπορέσουμε να πάμε παραπάνω επίπεδο. Κακά τα ψέματα. Κακά τα ψέματα, όταν βρίσκεις μια ομάδα η οποία αμήνεται και είναι συμπαγής και είναι δύσκολο να την περάσει, πρέπει να έχεις και παίχτες οι οποίοι να έχουν διέστηση και τρίπλα. Ναι. Εμείς έχουμε τέτοιους παίχτες. Δυστυχώς δεν χρησιμοποιήθηκαν. Θα μπορούσαμε να κερδίσουμε όμως και να πούμε και πολύ καλά στηθήκαμε. Τώρα μιλάμε εκ του αποτελέσματος, ναι. Αλλά όταν βρίσκεις μια ομάδα όπως είναι η δυναμικότητα της Γεωργίας, η οποία αμήνεται, καλά αμήνεται και θες να πετύχεις γκολ, πρέπει να έχεις και παίκτες που να μπορέσουν να διεισδύσουν. Και αυτά τα ονόματα που αναφέραμε, όπως και ο Ρώτα που μπήκε, όπως ο Τσόλης που δεν ήταν στην ομάδα, ναι. Ο Κουλιεράκης όπως είπαμε την περίπτωση. Ο Φορτούνης που δεν μπορούσε να είναι και να βοηθήσει, εννοείται. Γιατί να σας πω κάτι, ότι έλειψε. Να δυσανασχετεί κάποιος και να έχει κάποιες ρήξεις με οποιοδήποτε, αλλά πάντα όταν είσαι πατέρας μιας ομάδος και όταν είναι σε εθνικό επίπεδο κιόλας, κοιτάς και το κερδίζεις και το χαλαρώνεις και το φέρνεις στην ομάδα. Γιατί έχεις και τον τελευταίο παίκτη ανάγκη. Δεν υπάρχει, γιατί έγινε και παλιότερα αυτό, θυμάμαι, με παίκτες άλλους πάλι που δηλώσανε και κάποια στιγμή γυρίσανε. Σωστό, αυτό το έχω ζήσει εγώ προσωπικά. Όταν ξεκίναγα τα βήματα στην εθνική ομάδα που θέλουν να μην έρθουν στην εθνική ομάδα και μετά όλοι θέλουν να έρθουν στην εθνική ομάδα. Το έχω ζήσει αυτό το φαινόμενο. Γιατί βασικό στον Ολυμπιακό είναι. Το μεγαλύτερο κριτήριο είναι η ομάδα σου. Όταν στην ομάδα σου είσαι βασικό, σε μια ομάδα που έχει καλό υλικό, κακά τα ψέματα, ο Ολυμπιακό κάνει συνεχώ μεταγραφέ. Έχει καλό υλικό. Όταν ο Φορτούνη μπορεί και είναι βασικό εκεί. Δεν μπορεί να λέμε εμείς ότι δεν μας κάνει για την εθνική ομάδα. Αυτό σου λέει, υπάρχουν και λάθη. Ο Φορτούνης και ο Κωνσταντέλιας είναι ότι καλύτερο έχουμε αυτή τη στιγμή για να διεισδύσουν επέκτηση και να μπουν μέσα και να πάρουν προσωπικές ενέργειες. Μάλιστα. Κάτι τελευταίο τώρα να μας πεις για το μέλλον τι γίνεται. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αν ήσουν πρόεδρος στην ΕΠΟ, εντάξει, με ποια κριτήρια θα πήγαινε στον επόμενο προπονητή? Γιατί ακούω από το πρωί διάφορα ονόματα και δεν ακούω το βασικότερο, ας πούμε, τι θέλουμε να παίξουμε. Δηλαδή, με βάση το υλικό που διαθέτουμε, γιατί δεν θα κρίνεις ότι έχεις την ομάδα έναν 35χρονο, θα κρίνεις ότι έχεις την ομάδα τους πιτσιρικάδες, οι οποίοι θα αντιστελεχώσουν τα επόμενα χρόνια. Τι λες? Πιστεύω εγώ, αν πήγαινα σε εθνικό επίπεδο, θα έπαιρνα ένα προπονητή Σάντος. Αμυντικογενή δηλαδή, θα πήγαινε. Όχι αμυντικογενή, γιατί οι αμυντικογενείς. Αμυντικογενείς είναι αυτοί που ξεκινάνε και από μπροστά. Θα έπρεπε ένα προπονητή ο οποίος έχει δουλέψει και έχει δείξει πραγματικά, γιατί η εθνική μας ομάδα αυτή τη στιγμή δεν έχει, μπορεί να νιώθουμε μεγάλη πίκρα, αλλά έχει και παρόν, έχει και μέλλον. Και με έναν προπονητή άλλο, γιατί και ο προπονητής αυτός για μένα που απογέτει μέχρι τώρα έδειξε ότι ήταν πετυχημένος. Ναι, καλά στοιχεία είχε, ναι. Παρουσίασε ένα σύνολο. Γιατί πολλές φορές από το αποτέλεσμα που ήταν ένα παιχνίδι ουσιαστικά, είδαμε ότι δεν βγήκε το παιχνίδι. Γιατί η εθνική δεν έκανε τη μεγάλη νίκη, ας πούμε,
Αλλά δεν ξεφτυλίστηκε σε κανένα μάτς με εξαίρεση ένα στην Ολλανδία που φάγαμε τα τρία γκολ μαζεμένα. Ναι. Δεν υπάρχει άλλο μάτς που δεν το πάλεψε, δεν ήταν ανταγωνιστική. Δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι δεν είχαμε καλό σύνολο, ας πούμε. Αυτή η εθνική, όπως το είπα, όχι, έχει καλούς παίκτες, έχει και παρόν και μέλλον και θα το δούμε στη συνέχεια αυτό. Τα παιδιά αδικήθηκαν που δεν πάνε σε αυτό το ευρωπαϊκό για μένα. Αδικήθηκαν γιατί ήταν μια μεγάλη προσπάθεια. Αυτοί μας φέραν τις χαρές όλες και την περηφάνεια γιατί έφεραν και τον κόσμο ξανά πίσω. Δυστυχώς στη λεπτομέρεια χάθηκε η πρόκριση, αλλά πρέπει να τους στηρίξουμε γιατί έχουν πολύ μεγάλο μέλλον και θα δούμε διακρίσεις για την εθνική μας ομάδα. Και μια σωστή επιλογή προπονητού, το οποίο η αρμόδια είναι η Ομοσπονδία, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, για να προχωρήσουμε. Δεν σταματάει το ποδόσφαιρο. Δεν σταμάτησε το ποδόσφαιρο χθες που δεν περάσαμε. Το ποδόσφαιρο συνεχίζεται και μάλιστα σε εθνικό επίπεδο είμαστε όλοι κοντά. Και επειδή το έχω ζήσει και εγώ και αυτό το αποτέλεσμα που ήρθε χθες και έχω ζήσει τρομερές κριτικές, από εδώ οι ποδοσφαιριστές αυτοί, επειδή έχουν την αξία, να δείτε ότι θα φανούν ακόμα πιο δυνατοί. Μάλιστα. Και αυτοί συναχωρήθηκαν πιο πολύ από όλους μας. Γιατί ήταν και πρωταγωνιστές. Καλά, και αυτοί χάσανε. Εννοείται. Θα φτιάχνανε. Αυτοί συμμετείχαν στα ευρωπαϊκά στα τελικά και θα ανέβαινε και αυτούς οι. Και η αξία του συζητάμε τώρα. Οι πρώτοι που έχουν κίνητρο αυτοί είναι. Θα παίζανε με την Τουρκία, με την Πορτογαλία, δηλαδή σε έναν όμιλο Τσεχία, πολύ ωραίο όμιλο. Ναι, σε πολύ καλό όμιλο και Τσεχία. Και ήταν μια ομάδα η οποία είμαι πεπισμένος ότι θα τη ζήλευαν. Μάλιστα. Γιατί έχουν τα στοιχεία σαν ομάδα. Είναι ένα πολύ πολύ καλό σύνολο. Γι' αυτό είμαστε κοντά τους και τους στηρίζουμε όλοι. Ωραία, να είσαι καλά Γιώτη. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Γεια σας. Λοιπόν, να δώσουμε και ένα παρασκήνιο τώρα. Διότι έχει σημασία γιατί εκεί που πήγε το μάτς κρίθηκε στη λεπτομέρεια. Θα εκθέσει τον Μπογέ τώρα έτσι. Η λεπτομέρεια να τα παίρνω, δεν τον εκθέσω. Όχι. Δεν θεωρώ καταρχάς ότι δεν έχει λογική για οποιαδήποτε ομάδα να βάλει στο center force να εκτελέσει πέναλτι. Είναι δηλαδή το αυτονόητο είναι αυτό. Ο center force πρέπει να χτυπάει πέναλτι. Θα μου πεις, λέγαμε για το Σαμάτα. Για το Σαμάτα λέγαμε γιατί είναι κακή ψυχολογία και να σκοράρει πολύ και. Ο Γιακουμάκης που τίθεται σε μια καλή κατάσταση. Ιωαννίδης είναι ο βασικός εκτελεστής. Πάμε να εκούμε. Θα σου πω κάτι. Βέβαια. Αυτό με τον Ιωαννίδη, εμένα μου έκανε απορία που τον βγάζει με το που ξεκινάει η παράταση, αφού το έφτασε εκεί. Εντάξει, μπορεί να μην άντεχε άλλο. Όμως. Ναι. Είχε σκάσει το παιδί. Από εκεί που έφτασε, όταν έφτασε εκεί, αν είναι καλά και αντέχει, για μένα τον κρατάς, αφού πλέον είναι πολλές πιθανότητες να χτυπήσει πέναλτι, είναι ο καλύτερος εκτελεστής. Ναι, να θέλει κάτι φρέσκο όμως μπροστά. Ναι, αλλά θες 20 λεπτά, 30 λεπτά ακόμα. Πες την πληροφορία τώρα, λοιπόν, να δώσω λίγο το παρασκήνιο ποιο είναι. Το παρασκήνιο λέει ότι παραμονή του αγώνα στην τελευταία προπόνηση εθνικής, η προπόνηση τελείωσε με εκτελέσει πέναλτι. Ο Γιακουμάκης είχε 0 στα 6. Δεν έβαλε ούτε ένα πέναλτι. Θα μου πεις, είναι λάθος που τον έβαλε να εκτελέσει. Εγώ λέω πάλι λογική έχει, γιατί είναι ο center forward της ομάδας, είναι scorer και πρέπει να εκτελεί. Αλλά φάνηκε ότι δεν είχε ψυχολογία, ειδικά ο Γιακουμάκης. Νομίζω ότι 9 στους 10 που τον είδανε το πρόσωπό του πριν εκτελέσει, είπανε, παιδιά, αυτός το χάνει. Και εγώ το ίδιο θα έλεγα. Έτσι, ναι. Μα φάνηκε από τη φάτσα του ότι ήταν αγχωμένος. 0 στα 6. Να σου πω κάτι πέρα, για να πάμε και στο διάλειμμα. Αν μου πεις, εγώ χωρίς να ξέρω το ποδόσφαιρο που ξέρετε εσείς, τι θα άλλαζες αν είσαι θέση του Πογιέτ, θα έβαζα τον Κουγεράκι αντί του Χατζηδιάκου που είχε και κάρτα, ναι, από τη στιγμή που διαπιστώνω, ναι, στην κανονική διάρκεια, από τη στιγμή που διαπιστώνω ότι το ΜΑΣ πάει στις στατικές φάσεις, ωραία, θα έδινα όλη την πλευρά, στο Τζιμίκα και θα πήγαινα τον Κωνσταντέγια στον άξονα και θα έβαζα και δεύτερο φορ. Γιατί εγώ δεν θέλω να πάει το παιχνίδι στην παράταση και στα πέναλτι. Είναι μεγάλο θα πάρω θέμα. Ρίσκο. Αν μου βγει, μου βγήκε. Αν δεν μου βγει, δεν μου βγήκε. Όχι, εγώ σου λέω ότι δεν παίρνει ρίσκο. Είναι μεγάλο θέμα όμως. Είναι μεγάλο θέμα γιατί όταν έβγαλε τον Ιωαννίδη, επέλεξε τον Γιακουμάκη και όχι τον Παυλίδη. Εγώ θα βάζα δεύτερο φόρο. Θέμα αυτό. Και γιατί δεν έβγαλε τον Παυλίδη. Δεύτερο φόρο, σου λέω. Έχω το τρεχαντήρι, το σιώπη που μου αλλάζει όλο το παιχνίδι. Ελέγχω απόλυτα το παιχνίδι. Είναι φανερά κουρασμένοι οι Γεωργιάνοι και στην τελική ανάλυση τι να κάνουμε, ρε φίλε. Παίρνει ρίσκο. Όλη στη δουλειά μας παίρνει κάποια ρίσκο. Δεν αλλάζει αυτό το πράγμα. Αυτό που έχω. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν αλλάζει αυτό το πράγμα την άποψη που έχω για τον Πογιέτ. Το είναι άλλο θέμα. Ποτέ αλλά δεν πήρε ρίσκο. Στη θέση του θα έκανε αυτό το πράγμα. Αυτό που πρέπει να το αναγνωρίσουμε είναι ότι έζησε και πέθανε στην εθνική με τις αρχές του. Αυτό ναι, όχι, σωστό, ναι, δεν διαφωνώ. Ναι. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Τρίτο Ημίχρονο εδώ στο Μετρόπολης. Στο 95 και 5. Σήμερα, Θανάση, ταρακουνήθηκα που λες. Διότι από το πρωί που υπήρχαν τα μηνύματα και από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και γενικά από κόσμο
για τα 65 γενέθλια του Ιβάν Σαββίδη. Έχει κολλήσει το μυαλό μου, το μάτι μου μάλλον, στο 65. Και θυμάμαι εκείνες τις μέρες το καλοκαίρι του 12 που λέγαμε ο 53χρονος ομογενής επιχειρηματίας που αναλαμβάνει την ΠΑΕΠΑΟΚ. Και λέω τώρα πώς πήγαμε από το 53 στο 65. Περάσαν 12 χρόνια. Βέβαια για τον ΠΑΟΚ η αλήθεια είναι ότι ήταν 12 πολύ καλά χρόνια, έτσι, με 4 κύπελα, με ένα πρωτάθλημα ήττητο, με την ομάδα να καταγράφει σημαντική ευρωπαϊκή πορεία και να πάει να την ξεπεράσει τώρα. Σαφέστατα και υπάρχουν μεγάλα θέματα μπροστά, στα οποία περιμένει ο κόσμος κάποια στιγμή από τον μεγαλομέτωχο της ΠΑΕ να κάνει τη μεγάλη κίνηση. Και όταν λέω μεγάλα θέματα, το μεγαλύτερο είναι η νέα Τούμπα, κακά τα ψέματα, είναι η κίνηση την οποία έχει ανάγκη όλος ο σύλλογος για να μπορέσει να πάει στο επόμενο βήμα εξέλιξης. Και πρέπει να πούμε και κάτι βέβαια πάνω σε αυτό, γιατί καλό είναι να βλέπουμε λίγο το γύρο μας. Όταν βλέπεις ας πούμε τώρα τον Παναθηναϊκό να προχωράνε, βγήκαν κάποιες τελευταίες αποφάσεις για τη χρηματοδότηση του project του γηπέδου, αντιλαμβάνεσαι ότι εφόσον προχωρήσει αυτό, αυτομάτως τα οικονομικά δεδομένα σε έναν από τους βασικούς αντιπάλους εδώ των ομάδων της πόλης θα αλλάξουν, γιατί είναι προφανές ότι αυτό το project θα φέρει και κάποιους επιχειρηματίες, κάποια χρήματα επιπλέον. Άρα ο ανταγωνισμός πλέον, και το καταλαβαίνουμε και φέτος αυτό, έχει ανέβει προς τα πάνω. Είναι δηλαδή ακόμη πιο απαιτητικό το τοπίο για μια ομάδα που θέλει να πρωταγωνιστεί. Άρα νομίζω ότι και ο ΠΑΟΚ στην προκειμένη, τώρα μιας και μιλάμε για τα γενέθλια του Ιβάν Σαββίδη, θα πρέπει να κάνει το βήμα μπρος. Το βήμα μπρος του ΠΑΟΚ που θα τον γιγαντώσει ακόμη περισσότερο, θα του φέρει τα επιπλέον έσοδα και θα τον κάνει ακόμη πιο ανταγωνιστικό απέναντι στους αντιπάλους του, είναι η νέα Τούμπα. Ξεκάθαρα είναι αυτό που μπορεί να αυξήσει δραστικά τα έσοδα του συλλόγου. Αυτό είναι και ισχύει για κάθε σύλλογο. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι όσοι ασχολούμαστε πισταμένα με το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, μηνύματα. Ο Μίλτος. Αυτή η στάση που επικρατεί από το πρωί σε κάποιους δημοσιογράφους και οπαδούς του τύπου μην πυροβολάτε την ομάδα και τον coach, ότι έκανε μια προσπάθεια κτλ. Ότι είναι δεμένοι με βρίσκει πλήρως αντίθετο, λέει ο Μίλτος. Δεν κατάλαβα. Χρειάζεται μπράβο για να περάσουμε το Καζακστάν, τη Μάλτα και το Έιρε. Εκτός κι αν υπάρχει σύγκριση από εποχές νησιών Φερόε και εθνική Μικόνου, άπαντες ακριθούν, μακρύνονται. Ναι. Απλά δεν θα ποδοπατηθούν, φίλε Μίλτο. Εντάξει. Αυτό είναι το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Καλησπέρα στο φίλο τον Τάσο. Θα ανατηφόρο τροχείο λίγο μετά τις 3 έξω από την Ερέτρια. Είσαι κάτω. Σύγκριση Ιούτα Χιμελοφορείο που με εκτελεύεια. Προσοχή, λέω, όσου είναι εκεί πέρα. Ο Βασίλης, Πέτρο Τέλες για αμέσους, εδώ απογέτηκε σιωπή που άλλαξε την εικόνα όταν μπήκε. Καλώς και τον είχε έξω. Στο ΠΑΟΚ έχει τσιγκάρα και τον έχει ο Ρουμάνος Πογέτ στο περιθώριο. Χθες ο Πογέτ το τάγκ τζόλι τον αφήνει εκτός αποστολής. Ήταν λάθος, το είπαμε. Εντάξει, έχει βασικό Ιωαννίδη. Πολύ για μένα. Δύσκολα. Μόνο τον Κωνσταντέλια έβαλε στο πλάνο το αγωνιστικό μέσα. Και βάζει, λέει, στη θέση του Γιακουμάκη αντί για τον Παυλίδη. Οι μασούρες και οι μπουχαλάκηδες είναι για τον Βασιλιά Καρνάβαλο. Όχι, ρε φίλε. Μπήκε ο Κωνσταντέλιας και άλλαξε ταχύτητα της ομάδας, αλλά σε λάθος θέση. Δεν ρισκάρεις, δεν προχωράς. Επίσης, λέει ο Γιώργος, κάτι λέει για τα νούμερα του Γιακουμάκη σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο είναι τα ίδια. Δεν θα άλλαζε κάτι στην επίθεση, μη φαντάζεσαι. Μα ίσα ίσα για τον Παυλίδη είπε ότι πρέπει να μπει. Επίσης, όσο για τον Τζόλι, αυτά είναι νούμερα καριέρας του. Ο καλύτερος συντελεστής σε μία αντίθετρο Β' Γερμανίας. Οι μπουχαλάκηδες και μασούρες τουλάχιστον έχουν κάνει πρωταθλητισμό με τον Ολυμπιακό και έχουν παίξει σε Ευρώπη και Champions League. Συμφωνώ εγώ με τον φίλο τον Γιώργο. Διαφωνώ μαζί σου, Βασίλη. Και είμαι κατά επίσης είμαι υπέρ της κριτικής, εντάξει, είμαι κατά της ισοπαίδωσης, ωραία. Εδώ υπάρχει μια ισοπαίδωση η οποία με βρίσκει αντίθετο. Πάμε στον Παντελή τον Καπετάνο. Παντελή, τι γίνεται, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Άλλα λέγαμε χθες στο τηλέφωνο, ήμασταν και δύο αισιόδοξοι, αλλά θα πούμε σήμερα. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Σίγουρα σε όλο τον φιλάθλο κόσμο της Ελλάδας υπήρχε η αισιοδοξία, γιατί κακά τα ψέματα η εθνική μας είναι και σε ρόστερ και σε ταλέντο θα έλεγα πολύ ανώτερη από τους Γεωργιάνους. Αλλά αυτό πρέπει να το δείξει και μέσα στο γήπεδο. Τι πιστεύεις ότι δεν κάναμε και θα έπρεπε να είχαμε κάνει? Νομίζω ότι δεν πήραμε το ρίσκο που θα έπρεπε στα πρώτα 90 λεπτά. Σίγουρα όταν μπήκαμε στο παιχνίδι έπρεπε να το πρώτο δεκάλεπτο σίγουρα να το πείσουμε πολύ προσεκτικά, γιατί υπήρχε μια ατμόσφαιρα
καταπληκτική από τους Γεωργιανούς, σε ένα γήπεδο με πάνω από 50.000 κόσμο. Εκεί έπρεπε σίγουρα να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Αλλά από εκεί και πέρα είδα ότι οι δύο ομάδες σίγουρα υπήρχε ξεκάθαρο φαβόρι μέσα στο γήπεδο και αυτό ήταν η εθνική μας. Υπάρχει το ταλέντο σε αυτή την ομάδα, αλλά νομίζω ότι φοβηθήκαμε το παιχνίδι και έπρεπε να ρισκάρουμε πολύ περισσότερο στα πρώτα 90 λεπτά, γιατί οι Γεωργιανοί αυτό που έδειχνε με το 5-3-2 ο σχηματισμός φαινόταν ότι το πηγαίνανε για την παράταση και για τα πέναλτι, που αυτό θέλανε. Δηλαδή, διάβασα ένα κείμενο σήμερα με τίτλο «Φοβηθήκαμε, μην αποτύχουμε και αποτύχαμε». Αυτό είναι δηλαδή, λες. Ότι το ρίσκο που δεν πήραμε. Δηλαδή, εγώ για παράδειγμα, νωρίτερα μιλώντας με τον γιο του Τζαλουχίδη, είπα θα βάζα και δεύτερο φόρ. Θα βάζα και τον Κουγεράκη που είναι καλό αστημένα. Και γιατί φάνηκε το παιχνίδι πηγαίνει εκεί πέρα. Τον Κωνσταντέλια δεν τον έβαζα αριστερά. Θα τον έβαζα πίσω από του φόρ, γιατί έχει την ικανότητα να βλέπει όλο το γήπεδο. Δηλαδή, θα ρίσκαρα περισσότερο. Κοιτάξτε, δεν θέλω εγώ να κρίνω τις επιλογές του προπονητή. Mm-hmm. Είναι, ο προπονητής είναι αυτός που είναι εκεί με τους παίχτες 24-24 ώρες, είναι αυτός που βλέπει τι μπορούν να δώσουν οι παίχτες σε κάθε παιχνίδι. Αλλά από εκεί και πέρα, εγώ είπα ότι αν παίζαμε αυτό το παιχνίδι με τους Γεωργιανούς και ήταν ένα παιχνίδι το οποίο θα παίρναμε τους 3 βαθμούς και θα προχωρούσαμε, εγώ νομίζω αυτό το παιχνίδι όσο φορές και να το παίξουμε θα κερδίζαμε και με διαφορά τερμάτων. Ναι. Έτσι πως το βλέπα το παιχνίδι. Οι Γεωργιανοί είναι μια ομάδα που χθες ήταν πολύ καλή τακτικά. Mm-hmm. Μέχρι εκεί έχουν τον Ξαβασκέλια, ο οποίος είναι νομίζω ο πιο ποιοτικός παίχτης ομάδας. Εντάξει, κάνει διαφορά και όντως αφιερώσαμε στο να το μαρκάρουμε, δηλαδή αφοσιώσαμε 2-3 παίκτες πάνω του, ας πούμε. Εγώ νομίζω ότι δώσαμε πολύ βάρος πάνω σε αυτό το παίχτη. Σίγουρα μπορεί να σου κάνει τη ζημιά και αυτό φάνηκε όταν έπαιρνε την μπάλα, που το σταματούσαμε μόνο με φάουλ. Πήραμε κάποιες κάρτες, μας πήρε βασικά τις 2-3 κίτρινες κάρτες, οπότε εκεί έπρεπε να ήμασταν προσεκτικοί. Αλλά νομίζω αυτή η εθνική χθες μπορούσε να προκριθεί, γιατί αυτό που διαβάζω και ακούω σήμερα από όλους, αυτή η ισοπαίδωση που γίνεται εδώ και 20 χρόνια, πόσο θυμάμαι, την εθνική ομάδα, περιμένουμε δηλαδή την αποτυχία για να βγει ο καθένας και να σχολιάζει, να κρίνει και κρίνει οπαδικά. Όχι, δεν έχει οπαδούς η εθνική, Παντελή, αυτό είναι το πρόβλημα. Η εθνική δεν έχει οπαδούς. Όχι, το πρόβλημα. Δεν το την αγαπάνε. Όχι, όχι, άλλο λέει ο Παντελής. Με βάση τα οπαδικά κρίνουν την εθνική. Αυτό λέω. Δεν αγαπάμε την ομάδα, επειδή είμαστε οπαδοί των ομάδων και συλλόγων, ορμάμε στην εθνική. Αυτό είναι αλήθεια. Μπράβο. Περιμένουμε την αποτυχία για να βγούμε να σχολιάσουμε, γιατί δεν πήρε αυτό το παίχτη, δεν πήρε το παίχτη από τους κόκκινους, από τους πράσινους, από τους... Αυτό είναι τεράστιο λάθος. Δηλαδή, επειδή εγώ κάνω ρεπορτάζ, Άρη, δεν θα πω για τον Κουγεράκη, τον Τζόλι και τον Κωνσταντέγια, επειδή ήταν στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, είναι στον ΠΑΟΚ τώρα, όχι. Αυτή είναι η άποψή μου. Ότι δεν κατάλαβα. Αυτή είναι η άποψη. Ποδοσφαιρική είναι η άποψη. Όταν παίζει η εθνική, πρέπει να αφήνουμε όλα στην άκρη, να είμαστε φίλαθλοι της εθνικής, να είμαστε κοντά, όπως έκανε αυτό η Γεωργία. Δηλαδή, εγώ έπαθα πλάκα χθες με το γήπεδο με τη Γεωργία. Μ' άρεσε πάρα πολύ η ατμόσφαιρα. Καλά, είχαν τρομερή ατμόσφαιρα. Είχαν άνθρωποι που το έζησαν, γιατί εγώ μίλησα με κάποιους που βρέθηκαν στην εθνική ομάδα κοντά. Ήταν μεγαλύτερο το πανηγύρι από ό,τι εμείς όταν κατακτήσαμε το Ευρωμπάσκετ και το Euro. Δηλαδή είχε παντού σε όλη την πόλη γιγαντοθόνη, ήταν όλοι έξω. Είναι και μια καταπιεσμένη χώρα η Γεωργία, κακά τα ψέματα. Πέρασε από πολύ δύσκολη κατάσταση για να αποκτήσει αυτό το προφίλ τώρα και το περίμεναν πώς και πώς, ας πούμε. Το θεωρούν εθνικό, όχι επίτευγμα, άθλο. Σίγουρα είναι τεράστια επιτυχία αυτή για τους Γεωργιανούς. Πόσο μάλλον όταν απέναντι στην εθνική μας ομάδα δεν είχαν κερδίσει ποτέ και πέτυχαν μια νίκη, η οποία, έστω στα πέναλτι, η οποία τους φέρνει στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Μάλιστα. Πες μας κάτι άλλο, Παντελή. Πώς μπορεί ένα σέντερφορ να κάνει τόσο κακό πέναλτι? Θέλω να πω, συνήθως οι σέντερφορ είναι οι καλοί εκτελεστές, γι' αυτό είναι μπροστά, επειδή έχουν καλή επαφή με τα δίχτυα. Είναι τελικά το πέναλτι μια τελείως ξεχωριστή ιστορία, ας πούμε, σε σχέση με το να παίζει το παιχνίδι? Εγώ δεν θα συμφωνήσω ότι ο σέντερφορ είναι και αυτός που πρέπει να αναλάβει την ευθύνη των πέναλτι. Ναι. Εγώ νομίζω εκείνη τη στιγμή ο προπονητής δεν πρέπει να ρωτήσει, ο προπονητής ποιος θα εκτελέσει, ποιος θέλει και μπορεί να έρθει να εκτελέσει το πέναλτι. Γιατί ακούω και αυτό, ο Γιακουμάκης είναι σεντερφόρ, ο οποίος έχει επαφή με τα δίχτυα. Όχι, έχει την επαφή την πρώτη, έχει την επαφή με πλάτη. Έχει την επαφή είναι δυνατός, είναι δυνατό. Αλλά παιδί, το πέναλτι πραγματικά είναι πολλά. Δεν είναι μόνο η εκτελεστική ικανότητα, είναι η εκτελεστική ικανότητα, είναι η ψυχολογία, είναι πολλά. Είναι πολλά και είναι η στιγμή. Δηλαδή η χθεσινή στιγμή φάνηκε ήταν πολύ κρίσιμη. Φάνηκε, για μένα ο Γιακουμάκης και ο Μπακασέτας.
φάνηκε ανέτοιμος, αλλά είχε τη δύναμη, είχε την πρωτοβουλία να πάει και να χτυπήσει. Άλλοι μπορεί να κρύβονται. Εγώ από αυτούς τους παίχτες πιο πολύ κατηγορώ. Ναι. Από αυτούς οι οποίοι χτυπάν καλά πέναλτι και εκείνη τη χρονική στιγμή, επειδή ήταν κρίσιμη η κατάσταση, ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι, κρύφτηκαν. Ναι. Εγώ σε αυτούς τους παίχτες πιο πολύ. Άρα λες, βγήκε το παιδί μπροστά, σούταρα, δεν το έβαλε, τελειώσαμε. Πάμε παρακάτω. Δεν έχει έτσι είναι στα πέναλτι. Δεν έχει χάσει μόνο για Κουμάκη ή ο Μπακασέτας πέναλτι. Έχουν χάσει πολύ μεγάλοι παίχτες πέναλτι. Έχουν χαθεί Μουντιάλ από πέναλτι. Έχουν χαθεί Τσάμπιονς Λιγκ από πέναλτι. Πλατινή έχανε. Πλατινή έχει χάσει πέναλτι. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Βάλιστα, είναι μια ιδιαίτερη. Το δοκάρι και μέσα είσαι ήρωας, δοκάρι και έξω είσαι μοιραίος. Τον κρατάς τον Μπογιάτη ή φέρνεις άλλον? Αν ήσουν πρόεδρος της ΕΠΟ, τι θα έκανες? Κοιτάξτε, εγώ θα ήθελα στην εθνική ομάδα. Ο Πογιώτη έχει κάνει για μένα πολύ καλή δουλειά στην εθνική ομάδα, δεν το συζητάω. Είχε κάποιες αρχές και αυτές φάνηκαν στα χρόνια που ήταν. Απλά, εγώ θα ήθελα έναν Έλληνα προπονητή, γιατί οι σχολές της ΕΠΟ από το UEFA Sean Paris μέχρι το UEFA Pro δουλεύουν καταπληκτικά και για μένα, γιατί αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που υπάρχει το ταλέντο στην εθνική ομάδα, να μην μπει ένας Έλληνας προπονητής και να στηριχτεί. Θα το ήθελα αυτό. Κάποιος μου είπε για το Δόνι. Εγώ θα συμφωνούσα με την επιλογή Δόνι. Εγώ δεν θα πω ονόματα, εγώ θα ήθελα... Λέω ένα όνομα τώρα ενός προπονητή που έχει περάσει και από πάγκο, έτσι δεν μιλάω τώρα. Αλλά να στηριχτεί κιόλας, γιατί στην Ελλάδα όταν θα είναι ο Έλληνας, ξέρετε τι γίνεται. Ναι, Παντελή, επειδή εγώ μπασκετικός είμαι, εντάξει. Ένα πράγμα το οποίο βλέπω στο ποδόσφαιρο είναι ότι ποτέ δεν παίρνουν μια απόφαση με βάση το τι θέλουμε να παίξουμε. Ναι. Τι θέλουμε, ποιο είναι το υλικό μας... Αυτό στην εθνική. Δεν είναι ομάδα όπου θα πάρεις παίκτες, είναι ποιο είναι το υλικό σου. Τι μπορεί να μου προσφέρει το υλικό αυτό και τι ποδόσφαιρο μπορεί να υπηρετήσει αυτό το στυλ ποδοσφαίρου. Ποιος προπονητής το πρεσβεύει αυτό το στυλ, είναι ξέρω εγώ διασώτης, αυτός ο προπονητής. Αυτό στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει, ρε φίλε. Είναι φοβερό. Ενώ στο μπάσκετ πάντα η λογική της πρόληψης ενός προπονητή είναι με βάση το τι μπάσκετ θέλω να παίξω, ποια συστήματα μπορούν να υπηρετήσουν και αναλόγως φτιάχνουν την ομάδα. Στο ποδόσφαιρο να είναι ένα όνομα, να έχει καλή σχέση, να ξέρει την πραγματικότητα. Πρέπει να έχει συνέχεια και η αλήθεια είναι ότι ο Φανσίπ με τον Μπογιέτη είχαν συνέχεια. Είχαν συνέχεια στη λογική του. Είναι αλήθεια αυτό. Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Έχουμε ταλέντο στην Ελλάδα. Μπορεί να μην έχουμε τόσο ποιοτικούς παίχτες, αλλά το ταλέντο υπάρχει. Αλλά και πάλι εγώ θα σταθώ σε αυτό που είπα και πριν. Ισοπεδώνουμε τα πάντα πολύ γρήγορα. Δεν αφήνουμε κάποιον να δουλέψει και δεν του δίνουμε χρόνο. Και στην πρώτη αποτυχία τον πυροβολάμε, τον στείλουμε στο τοίχο και στην πρώτη στραβή θα τον διώξουμε. Εγώ θα ήθελα να μείνει και ο Πογιέτη, γιατί όχι. Ναι. Μάλιστα, ναι. Παντελή, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Παντελή. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, αυτά από τον Παντελή τον Καπετάνο. Να βάλουμε στην κουβέντα και έναν προπονητή, ο οποίος κάνει και πολύ καλές αναλύσεις. Το Γιάννη τον Χριστόπουλο. Φαντάζομαι και αυτός με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρακολούθησε την αναμέτρηση χθες. Γιάννη, καλησπέρα. Τι κάνεις, Κούτσο? Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα σας. Πού εστιάζεσαι εσύ, δηλαδή έχουν περάσει αρκετές ώρες. Πού για σένα είναι το, αν θέλουμε αυτό που λέμε, να βγάλουμε κάτι, ας πούμε, να μας μείνει κάτι ως συμπέρασμα από το χθεσινό παιχνίδι? Κοιτάξτε, όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, νομίζω ότι η Εθνική και ο προπονητής, ο κύριος Φογέτης, το αντιμετώπισαν όπως έπρεπε. Απέναντι σε ένα 5-3-2 των Γεωργιανών, οι οποίοι δεν νομίζω ότι είχαν κάποια εικόνα ανταγωνιστική, τουλάχιστον εχθές στο παιχνίδι που είδα, με τους παίχτες που έπαιζαν στην κορυφή να είναι κυρίως παίχτες που διακρίνονται για την ταχύτητά τους και τη διεισδυτικότητά τους και παίχτες που παίζουν κυρίως στη γραμμή, ξεκινούν τις προσπάθειές τους από τα πλάγια. Αλλά προφανώς για κάποιο λόγο ο προπονητής της Γεωργίας αποφάσισε να παίξει με τρία στόπερ όλα τα παιχνίδια για να καλύψει κάποια προβλήματα στο αμυντικό του κομμάτι. Από εκεί μετά ο κύριος Πογιέτ με αυτό το 4-3-3 και με αυτό το τρίκ να βγάζει τα δύο οχταροδεκάρια του στις άκρες, να φορτώνουν τις πλευρές, αυτό είναι μια χαρακτηριστική κίνηση που κάνουν συνήθως κάποιες ομάδες που παίζουν 4-3-3 απέναντι σε ένα 5-3-2. Καταφέραμε να ελέγξουμε το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο και στην παράταση, να έχουμε καλή κυκλοφορία, να τους σταματήσουμε τις αντεπιθέσεις καθώς υπήρχαν σταθερά τρεις παίχτες και με τις γρήγορες επιστροφές των υπολείπων. Το πρόβλημα ίσως ήταν περισσότερο μέσα στην περιοχή, όπου εκεί καταλήγαμε σε κάποια κοψίματα, κάποιες έντρες, αλλά συνήθως υπήρχε ένα striker ουσιαστικά ικανός, ας πούμε, να ανταγωνιστεί αυτά τα στόπερ των Γεωργιανών. Δηλαδή στην τελική ενέργεια νομίζω ότι εκεί έπρεπε ίσως να γίνει κάτι διαφορετικό. Ναι, όταν λέμε κάτι διαφορετικό, ίσως να παίξει ο Παυλίδης παράδειγμα. Γιατί αυτό είναι μια... Να μπει δεύτερος φόρος, ας πούμε. Τι? Να βάλει δύο φόρ μαζί. Είτε
ο ένας από τους τρεις επιθετικούς να είναι πιο πολύ φορ, mm-hmm. να μπορεί να πηδήξει πιο πολύ στην περιοχή. Δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο έπαιξε ο Πέλκας με το Μασούρα ή στο δεύτερο, ας πούμε, θα έπρεπε να είναι κάποιος παίχτης, αφού πηγαίναμε σε αυτό το στυλ παιχνιδιού, να βοηθήσει τον Ιωαννίδη ή τον Γιακουμάκη, ναι. Σε αυτές τις σέντρες, να προβληματίσουμε περισσότερο τους αμυντικούς τους. Θα μπορούσε δηλαδή να μπει ο Παυλίδης, ας πούμε, και να παίξει στο άκρο. Οπότε να γεμίζει την περιοχή κάποια στιγμή και να έχεις δύο. Ακριβώς. Ή κάποια στιγμή ο ένας από τα δύο οχτάρια να είναι ένας παίχτης ο οποίος δεν θα ανοίγει τόσο, αλλά θα πηγαίνει μέσα στη θέση του φορ για να καλύψει, να βοηθήσει το σέντρεφόρ μας. Mm. Να είναι πιο δυναμικός μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Από εκεί μετά είναι πολύ κρίμα το αποτέλεσμα. Τα πράγματα πρέπει να τα λέμε πάντα με το όνομά τους, πιστεύω. Και επειδή άκουσα και λίγο νωρίτερα τον προηγούμενο σας συνομιλητή... Τον Παντελή τον Καπετάνο, ναι. Τον Παντελή τον Καπετάνο, είναι κρίμα να είμαστε των άκρων, δηλαδή άσπρο ή μαύρο. Υπάρχουν και ενδιάμεσες καταστάσεις και κάποιοι παίχτες και κάποιοι προπονητές δεν μπορεί τη μία στιγμή να είναι πολύ καλοί και μετά από πέντε μέρες να είναι πολύ κακοί. Οι ίδιοι άνθρωποι είναι, οι ίδιοι ποδοσφαιριστές είναι. Η εθνική μας ομάδα έχασε μια μεγάλη ευκαιρία. Απέναντι σε κάποιους αντιπάλους πολύ μέτριας δυναμικής, θα μπορούσα να πω εγώ, αλλά τι κατάφερε ο κύριος Πογιέτ αυτό το διάστημα. Αυτό που κατάφερε είναι να δημιουργήσει ένα κορμό στην εθνική μας ομάδα, εννοώντας όχι την εντεκάδα, την εικοσάδα, την εικοσιτριάδα, με πολύ λίγες αλλαγές κατά διαστήματα, κατάφερε να στοχεύσει, να φτιάξει ένα σύνολο το οποίο έβγαζε πολλή ενέργεια μέσα στον αγωνιστικό χώρο, που αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που χρειάζεται στο ποδόσφαιρο και είναι χαρακτηριστικό της Εθνικής Ελλάδος ανέκαθεν, ακόμη και τότε που πήραμε το Euro, έτσι. Να βγάζει ενέργεια, να βγάζει αποφασιστικότητα, αυτοπεποίθηση, πάθος, απέναντι και σε μεγάλους αντιπάλους όπως τη Γαλλία ή την Ολλανδία, που είναι μεγάλες οι αποστάσεις, δεν καταφέραμε να πάρουμε αποτελέσματα, αλλά την ίδια εικόνα είχαμε. Αυτά τα χαρακτηριστικά τα είχαμε και σε αυτά τα παιχνίδια. Στη συνέχεια αυτό που κατέφερε με αυτό το κορμό ήταν να δημιουργηθεί μια ομοιογένεια σαν ομάδα. Η εθνική μας ομάδα καταφέρνει να παίξει ποδόσφαιρο, mm-hmm. συνδυαστικό, να κρατήσει την μπάλα στα πόδια της, να έχει ένα πλάνο στο παιχνίδι της, ανάλογα τον αντίπαλο να στοχεύσει επιθετικά και αμυντικά σε κάποια συγκεκριμένα πράγματα στο παιχνίδι και να δημιουργήσει αυτό το σύνολο όχι μόνο μέσα στον αγωνιστικό χώρο και έξω από τον αγωνιστικό χώρο, δηλαδή ενώ στα αποδυτήρια, όπου ήταν τουλάχιστον σε μένα πολύ οφθαλμοφανές ότι υπήρχε μια ομοψυχία στους ποδοσφαιριστές μας, υπήρχε το ομαδικό πνεύμα από τα παιδιά που παίζαν, από τα παιδιά που ερχόντουσαν από τον πάγκο, δηλαδή κατάφερε σε γενικές γραμμές να ξαναδημιουργήσει μια ομάδα. Ναι. Τώρα, ανάλογα τα παιδιά και τα στοιχεία που έχουν οι ποδοσφαιριστές, μπορεί να φτάσει και σε κάποιο επίπεδο και βέβαια επειδή έχουν πολλοί ποδοσφαιριστές χρόνια μπροστά τους και καλές ηλικίες και χρόνια μπροστά τους να γίνουν ακόμη πιο έμπειροι και ακόμη πιο ικανοί, πιστεύω ότι υπάρχει πλέον ένας κορμός στην εθνική ομάδα που θα μπορέσει τα επόμενα χρόνια είτε ο κύριος Πογιέτ είτε κάποιος άλλος προπονητής να χτίσει πάνω σε αυτό. Άρα συμφωνείς, κότς, με αυτό που έλεγε ο Βασίλης, ότι είναι πολύ κομβικό για την εθνική, αφού βρήκε ένα στυλ ποδοσφαίρου με Φανσί Πογιέτ, να κρατήσει είτε τον ίδιο προπονητή είτε να φέρει έναν προπονητή ίδιες φιλοσοφίες. Να μην αλλάξει δηλαδή, πάμε σε κάτι διαφορετικό από την αρχή πάλι. Ναι, πιστεύω και εγώ ότι. Δεν ξέρω ποια θα είναι η απόφαση της Ομοσπονδίας και πότε θα γίνει αυτό και πόσο θα αργήσει και ποιες είναι οι σκέψεις τους. Αλλά ό,τι και να γίνει θα πρέπει η εθνική ομάδα να μην αλλάξει στυλ αγωνιστικό, γιατί αυτό θα χρειαστεί πάλι κάποια χρόνια ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα συγκεκριμένο σημείο, εκτός αν καμιά φορά μπορεί να υπάρχει μια παρέμβαση. Ναι, αν όπως μου γράφει ένας φίλος, ο Μουρίνο είναι ελεύθερος. Ναι, εντάξει, εκεί οκ, να το αλλάξουμε. Όχι, εγώ είπα, Γιάννη, ότι η επιλογή ενός προπονητή, και κυρίως θα μιλάμε για την εθνική ομάδα, γιατί στο συλλογικό επίπεδο είναι διαφορετικό, αλλά αγοράζεις κάθε καλοκαίρι. Στην εθνική ομάδα ξέρεις το υλικό σου. Είναι με βάση τα στοιχεία που έχει το υλικό σου.
Και με βάση για μένα τα στοιχεία που έχει το δικό μας το υλικό, η ομάδα δεν μπορεί να είναι ούτε μαζεμένη να παίξει αμυντικά, ούτε να είναι φουλ επίδεση. Αλλά σίγουρα να είναι επιθετική. Γιατί έχεις παίκτες οι οποίοι είναι επιθετικοί. Και, και φτιάχνεις την ομάδα όχι με βάση το 35χρονο ο οποίος θα σταματήσει την εθνική ομάδα, αλλά με βάση τον Κωνσταντέγια, με βάση τον Τζόλι, με βάση τα παιδιά, τα νεαρά, τα οποία θα τις τελεχώσουν στα επόμενα χρόνια. Σε όλα αυτά που λες, θα συμφωνήσω μαζί σου. Εγώ θέλω να πω ότι αν δούμε τις εθνικές ομάδες γύρω μας στην Ευρώπη, έχουν Έλληνες προπονητές. Τι θέλω να πω με αυτό. Έχουν γηγενείς προπονητές. Τι θέλω να πω, ότι πέρα από το χαρακτηριστικά, σε ένα κράτος, στην κάθε χώρα, υπάρχει και μια ιδιοσυγκρασία και κάποια ψυχικά και πνευματικά χαρακτηριστικά τα οποία δεν μπορούμε ποτέ να παραβλέπουμε. Πρώτο είναι αυτό. Δεύτερον, θα πρέπει, εφόσον η Εθνική Ελλάδος τα τελευταία 25 χρόνια έχει σχεδόν την ίδια νοοτροπία, τα ίδια χαρακτηριστικά των πιστών, χωρίς να υπάρχει μια ιδιαίτερη ποιότητα, να υπάρχει όμως μια ορισμένη και συγκεκριμένη ποιότητα, το αγωνιστικό μας στυλ να είναι πάντα το τρέξιμο, τα ποιοτικά χιλιόμετρα μες στο γήπεδο, η ομοψυχία, η αλληλοκάλυψη, το ομαδικό πνεύμα, χωρίς να έχουμε κάποιους, έναν, δύο, τρεις, οι οποίοι να είναι αστέρες πραγματικά, όπως έχουν κάποιες άλλες χώρες, όπως η Γεωργία για παράδειγμα. Πρέπει ο προπονητής που θα είναι την επόμενη μέρα προπονητής στην Εθνική Ελλάδος να αναλύσει και αυτό την κατάσταση που θα πάρει στα χέρια του, να αναλύσει όλα αυτά που είμαι σίγουρος ότι θα το κάνει, να αναλύσει όλα αυτά τα δεδομένα και από εκεί και μετά, αν επηρεάστος, να πάρει κάποιες αποφάσεις κατά τη δική μου λογική, ναι, έτσι που δεν είναι και πανάκια ή δεν μπορεί να μην είναι σωστή, να συνεχίσει και να βάζει τουβλάκια, λιθαράκια πάνω σε αυτό που έχει συμβεί μέχρι σήμερα και έχει φτάσει σε ένα επίπεδο. Και βέβαια μεγαλώνοντας ο Κωνσταντέλιας και κάποια άλλα παιδιά. Ναι, και άλλα αυτό ήταν να σε ρωτήσω, κότς. Βλέπεις κάποια παιδιά που μπορούν να αποκτήσουν ρόλο που τώρα δεν έχουν και μπορούν να αποκτήσουν ενεργό ρόλο στην νέα εθνική. Και βέβαια. Και παράδειγμα. Όμως είναι υποκειμενικό. Ναι, όχι, η δική σου άποψη. Εννοείται είναι υποκειμενικό. Και δεν το λέω τώρα επειδή μιλάω στο σταθμό σας, αλλά ο Κουλιεράκης για εμένα είναι ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος τα επόμενα χρόνια θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο, ναι, στην Ελλάδος, πιθανόν, χωρίς να αμφισβητώ την αξία των παιδιών που έπαιξαν. Απλώς και κάποια στιγμή, όταν δημιουργείς μια ομάδα, και αυτό το έκανε ο κύριος Φογιέτ πριν από δύο ή πριν από τέσσερα χρόνια, προηγούμενος προπονητής, ξεκινάς να στηρίζεσαι κάπου. Ναι, και δύσκολα αλλάζεις. Ναι, σωστό. Αλλάζεις λίγο πάλι ένα-δύο βήματα διαφορετικά. Μόλις τελειώσει η επόμενη διοργάνωση, ξαναλάζεις ένα-δύο βήματα διαφορετικά. Αυτή τη στιγμή όμως ο κύριος Φογιέτ γνωρίζει αρκετά καλά το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γνωρίζει αρκετά καλά τους Έλληνες ποδοσφαιριστές, τους οποίους έχει κάνει σκάουτινγκ όλα αυτά τα χρόνια. Ερχόμενος ένας νέος προπονητής, καταλαβαίνετε ότι ξανά την αρχή να ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία από την αρχή. Και πέρα από αυτό, υπάρχουν σε οποιαδήποτε, όχι μόνο στις ομάδες, στην καθημερινότητά μας, σε οποιαδήποτε υπηρεσία, σε οποιοδήποτε γραφείο, υπάρχουν και οι διαπροσωπικές σχέσεις. Εδώ πέρα δείχνει εικόνα απ' έξω ότι είχε δημιουργηθεί ένα καλό ψυχικό και επαγγελματικό, θα το πω, δέσιμο μεταξύ του προπονητή και των ποδοσφαιριστών, πιθανολογώ, από αυτό που βλέπω, μεταξύ αυτού του γκρουπ των ποδοσφαιριστών, χωρίς αυτό να λέει ότι δεν μπορούν να προσθεθούν καινούργιοι ποδοσφαιριστές σε αυτό το γκρουπ, έτσι. Ναι, σωστό. Αλλά όλο αυτό είχε φτάσει σε ένα σημείο που ερχόμενος κάποιος άλλος προπονητής, που πιθανόν να είναι και καλύτερος από τον κύριο Πογιέτ, θα χρειαστεί ένα χρόνο, ναι, χρόνο για να το πετύχει, και δεν είναι και σίγουρο ότι θα πετύχει και αυτό που πέτυχε ο κύριος Φογιέτ. Μάλιστα. Ωραία, coach. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, καλά. Επειδή η τεχνολογία προχωράει πάντα μπροστά, Τάνια, εσύ δώσε μεγάλη αξία, μπορεί να έχεις ένα φούρνο, ωραία, ο οποίος φούρνος να είναι μιας δεκαετίας και το φαγητό να γίνεται σε 4 ώρες. Ξοδεύεις πολύ ρεύμα. Δεν και ρεύμα. Να πας λοιπόν να πάρεις ένα φούρνο, ο οποίος, ναι, είναι καινούργιας τεχνολογίας. Γι' αυτό λοιπόν
Πρέπει να έχεις το νου σου στην εξέλιξη τεχνολογίας, να κάνεις τη ζωή σου πιο εύκολη και δεν χρειάζεται τίποτα λιγότερο ή τίποτα περισσότερο να κάνεις από μία βόλτα στο πλαίσιο. Γιατί η νέα φάση σε θέλει με οικιακές συσκευές που σου προσφέρουν και οικονομία και άνεση και ευελιξία. Και μόνο στο πλαίσιο θα βρεις το πιο απίθανο πάντρεμα της τεχνολογίας με τις οικιακές συσκευές. Γιατί το πλαίσιο σε καλωσορίζει ουσιαστικά στο κλαμπ της οικιακής τεχνολογίας σε μια νέα φάση. Είτε μιλάμε για ένα φούρνο, Τάνια, που μας ενδιαφέρει, εμάς που μαγειρεύουμε κιόλας. Εμάς λατρεύουμε, βέβαια. Είτε μιλάμε για μικρότερες οικιακές συσκευές, η επιλογή είναι πλαίσιο. Λοιπόν, τρίτο ημίχρονο Μετρόπολης 95,5. Γράφετε 9.55, αφήνετε κενό το μήνυμά σας στο 54.045, ο ένας τρόπος επικοινωνίας. Ο δεύτερος στη σελίδα του Μετρόπολης στο Facebook και εκεί πέρα τα μήνυματά σας. Καλησπέρα στο φίλο τον Νίκο από το Ανόβερο. Για να καταλάβω, ο Γκαγκάτης θα πάει στην ΕΠΟ για να ευνοηθεί ο ΠΑΟΚ και να ελέγχει τη διαιτησία. Και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι διοικητικά ο ΠΑΟΚ θα αποδυναμωθεί κι άλλο. Και με τον Γκαγκάτη σε πολλά θέματα δεν έπαιρνε θέση ο ΠΑΟΚ, λέει ο Νίκος ΠΑΟΚτσής από το Ανόβερο. Εγώ είμαι, η θέση δικιά μου την έχω εκφράσει, δεν είμαι υπέρ του να πάει στην ΕΠΟ Γκαγκάτης. Η αλήθεια είναι όμως ότι παράγοντες ομάδων μπαίνουν. Δεν θέλω, εγώ δεν θέλω ούτε παράγοντες ομάδων. Και ο Βασίλης Γκαγκάτης ήταν δικηγόρος του ΠΑΟΚ, πήγε στον Ολυμπιακό. Ολυμπιακό, δεν διαφωνώ. Και ποιος θα πήρε, Βασίλη? Ποιος ξέρει το επαγγελματικό. Δηλαδή η ΕΠΟ μπορεί να είναι μόνο αριστεχνες παράγοντες? Όχι, δεν θέλω, ρε φίλε. Δεν θέλω. Εγώ θέλω έναν καμία σχέση. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου. Ποιος θα το διοικήσει όμως το ποδόσφαιρο? Όπως διαφωνώ επίσης και με την. Δηλαδή δεν κατάλαβα για ποιο λόγο. Εγώ να συμφωνήσω μαζί σου. Ποιος θα το διοικήσει το ποδόσφαιρο? Ποιος το ξέρει το ποδόσφαιρο? Ποιος? Τι να πούμε να το ξέρει? Ποιος θα το ξέρει? Ποιος το ξέρει το ποδόσφαιρο? Για να διοικήσει σε επίπεδο. Γιατί ο Μπερτομέου που ήταν στην Ευρωλίγκα. Μιλάω για το ποδόσφαιρο. Ποιος μπορεί να κουμαντάρει τους παράγοντες? Ποιος μπορεί να κουμαντάρει τους παράγοντες του ελληνικού ποδοσφαίρου? Ποιος παράγοντες έχει τριβή με UEFA? Αν δεν είναι παράγοντας που έχει περάσει από ομάδα, εγώ ρωτάω. Ερώτημα κάνω. Ναι. Ποιος είναι? Θα έρθει ένας από την ΕΠΣ Ζακύνθου, από την ΕΠΣ Δράμα? Δεν θέλω ΕΠΣ Ζακύνθου, ΕΠΣ Δράμα. Όχι, είναι δικηγόρο, ρε φίλε. Να ξέρει τους νόμους. Πρέπει να έχει περάσει από ομάδα όμως. Αλλιώς δεν πρόκειται να ξέρει. Αυτό σου λέω. Για να έχει τριβή με το ποδόσφαιρο στο επίπεδο που είναι σε επίπεδο UEFA, FIFA κλπ. Δεν θέλω να έχει σχέση. Πρέπει να έχει σχέση. Δεν θέλω να έχει αναπτύξει σχέσεις με ομάδες. Δεν θέλω να υπήρξε διοικητικός παράγοντας σε ομάδες. Θέλω να είναι εντελώς ανεξάρτητος. Δεν θέλω η εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ να είναι αυτή η οποία θα αποφασίζει για πολύ βασικά θέματα στο ποδόσφαιρο. Ασχέσαι, επιτροπή της ΕΠΟ. Κάνε ένα διοικητικό συμβούλιο. Δηλαδή, συγγνώμη, Βασίλη, τώρα γιατί μερικά πράγματα εγώ τρελαίνομαι. Ναι, πες μου εσύ μία χώρα στον κόσμο, ναι, που οι ομάδες δεν έχουν σχέση με την ΕΠΟ. Ναι, αλλά την αντίστοιχη. Πες μου μία χώρα. Ναι, η Ιταλία δεν έχει παράγοντες. Ναι, δεν έχουν οι ομάδες μου θα κάνουν κουμάντος όμως το ποδόσφαιρο. Μισό λεπτό. Διαφορά. Εγώ άλλο ρωτάω, πες μου έναν παράγοντα ομοσπονδίας μεγάλης, ναι, μικρής, ναι, χώρας, ναι, παγκοσμίως, ναι, που να μην έχει σχέση με τις ομάδες της χώρας. Ναι, αλλά όταν βλέπω ότι οι ομάδες της χώρας δηλαδή έχουν κουμάντος το ποδόσφαιρο, η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ δεν έχουν επαφές με την Ισπανική Ομοσπονδία? Ασφαλώς και έχουν επαφές. Η Μίλαν, η Ίντερ δεν έχουν επαφές? Δεν βάζουν άνθρωπο να διοικήσει όμως. Επιρροή δεν έχουν? Δεν βάζουν άνθρωπο να διοικήσει όμως. Αυτό είναι θέμα προσωπικό. Στο δηλαδή εσύ τώρα, μισό λεπτό, ο Γκαγκάτης ο Βασίλης θεωρείς ότι διοίκησε? Πετυχημένος ήταν σε, ναι, αυτό το θέμα, απόλυτα. Ναι, γιατί όμως? Απόλυτα πετυχημένος. Άρα δεν επηρεαζόταν θέμα από μια ομάδα? Ναι, αλλά το τελευταίο μοντέλο όμως έχει χαλάσει όμως, τρεκώς. Βλέπεις τι Βασίλε, γίνεται. Η διαιτησία ούτως ή άλλως. Γιατί δεν λέω μόνο για τη διαιτησία. Η διαιτησία είναι για πολλά θέματα. Το διακύβευμα για τις ομάδες είναι η διαιτησία. Η διαιτησία ούτως ή άλλως, έτσι πως γίνονται τα πράγματα, είναι ένας αυτόνομος. Γιατί μόνο η διαιτησία είναι? Δεν λέγαμε τόσο καιρό ότι η εθνική ομάδα μανατζάρεται από τους μάνατζερ και βάζουν τους παίκτες τους μέσα ούτως ώστε να παίρνουν boost μέσα στην εθνική ομάδα και ότι οι ομάδες είχαν επιρροή έμεσα στις επιλογές του ομοσπονδιακού προπονητή? Και αυτό λέγαμε. Αυτό είναι θέμα ομοσπονδιακού. Άρα λοιπόν ας αλλάξουμε το μοντέλο. Δομικές αλλαγές, εγώ αυτό λέω. Δομικές αλλαγές για μένα. Ποιες είναι? Εγώ πρακτικά θέλω να μου απαντήσεις. Ναι, πρακτικά σου είπα. Δεν θέλω ανθρώπους οι οποίοι έχουν σχέση. Ναι, τι θες? Όχι, τον δεν το καταλαβαίνω. Θέλω τον αντίστοιχο Μπερτομέου, ρε φίλε. Ποιος είναι ο Μπερτομέου? Ο Μπερτομέου τι ήρθε, παρθενογένεση? Ο Μπερτομέου δεν είχε σχέση με ομάδα. Πώς δεν είχε σχέση? Δεν μπορείς να βάλεις έναν άσχετο. Πρέπει να είναι. Είδα και τους σχετικούς τι κάνανε.
Είδα και του σχετικού τι κάνανε. Δεν μπορεί να κάνει τελικό κυπέλλου. Μια χαρά, αν ξέρει το ποδόσφαιρο, μπορεί να κάνει δουλειά. Δηλαδή, το καγκάτσι μπορεί να του καρίζει μερικά πράγματα του Βασίλη, λέω παράδειγμα. Γιατί ναι, ο Μάκη ακόμα δεν μπήκε. Δεν μπορεί να του καταλογίσει όμω ότι δεν ήξερε το όχι, ποδόσφαιρο. Βέβαια. Και όχι, έναν, βέβαια. Έκανε... Ας έχει ένα συμβουλευτικό ρόλο. Έκανε κορυφαία επιλογή στο θέμα του προπονητή. Και κακά τα πάρα ψέματα. Πολύ σωστά. Συμφωνώ κακά απόλυτα. Τα ψέματα στο μυαλό του φιλάθλου μετά από χρόνια, γιατί υπήρχαν κάποιες υποθέσεις που πήγαν στα δικαστήρια. Ξέρετε, έμενε ότι επί Γκαγκάτση πήραμε το γύρο. Ναι, 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 με αυτό σου είπα. Συμφωνώ μαζί σου. Έχουν συμβουλευτικό ρόλο. Συμφωνώ μαζί δεν σου. Να μην έχουν ρόλο. Συμφωνώ καθόλου μαζί σου ότι εν τέλει στην Ελλάδα ο πρόεδρος της ΕΠΟ κρίνεται από το τι θα κάνει. Ναι, με αυτήν. Και να όχι, μόνο, όχι μόνο στην ΕΠΟ. Και στο μπάσκετ. Είναι πράγμα. Να σου πω και κάτι άλλο. Εκείνη η παράγκα που υπήρχε κάποτε δεν μπορεί να ξαναυπάρξει από τη στιγμή που πλέον είναι τέσσερις ισχυροί επιχειρηματίες. Αυτό τότε έγινε απόλυτα, γιατί έπαιζε ένας μόνος του και απέναντι είχε το Ζαγοράκι και τον Νικολαίδη. Μα σε αυτό συμφωνούμε, ρε Κωστή. Εγώ εκεί που διαφωνώ. Είναι και λίγο νομοτέλεια. Εκεί που διαφωνώ, εγώ λέω, είναι ότι δεν θέλω ο πρόεδρος της ΕΠΟ να έχει σχέση με ομάδα πριν. Δεν θέλω, δεν το θέλω. Πώς να το πω. Γιατί θεωρώ ότι αυτό το πράγμα ενισχύει το κλίμα τοξικότητας το οποίο διαχειριζόμαστε. Πάμε στο Στέγιο τον Γρηγοριάδη. Στέγιο, τι γίνεται, καλησπέρα. Έλα, Στέγιο, καλησπέρα. Γεια σας, γιατί πλακώνεστε? Εγώ δεν πλακωνόμαστε. Λέμε για τον νέο πρόεδρο. Εγώ νέο σου πρόεδρο βάζω στοίχημα εδώ, άμα θα στο βάζουμε το στοίχημα, ότι ο Μάκης ο Γκαγκάτσης αν κατέβει θα βγει με ομοψηφία. Με πες το. Καλά, με ομοφωνία. Τάξη, μα δεν λέω για το μόνο για τον Μάκη. Εγώ σου λέω. Εγώ λέω θα βγει με ομοφωνία. Εγώ σου λέω ότι θα βγει με ομοφωνία. Δεν μου αρέσει το βάζω δικό μου πρόεδρο, βάζει δικό σου πρόεδρο. Δεν μου αρέσει αυτό. Εάν βγει ο Γκαγκάτσης με ομοφωνία, δεν είναι ένα βήμα προς την ενότητα? Θα μου πει Βασίλη, για να σου δώσω ένα επιχείρημα. Θα μου πει Βασίλη, ο Βαγγέλης ο Γιώργιος που είναι στην Ομοσπονδία του μπάσκετ και ο οποίος επίσης και αυτός είχε κάτι αντίστοιχο. Έκανε καλή δουλειά? Όχι, εγώ είπα πρόσφατα ότι δεν έκανε καλή δουλειά. Έκανε καλή δουλίτσα στο αναπτυξιακό πρόγραμμα. Δεν μπορώ να το αφαιρέσω αυτό το πράγμα. Αλλά σε άλλα πράγματα δεν έκανε καλή δουλειά. Πώς το κάνω? Στέλιο, ναι, να ρωτήσω και του Βασίλη. Εάν ο Μάκης ο Γκαγκάτσης κατέβει υποψήφιος και βγει ομόφωνα, το στηρίξουν όλες οι μεγάλες ΠΑΕ. Δεν είναι ένα βήμα προς ένα νέο κλίμα, μια νέα εποχή? Και το οποίο θα χαλάσει ένα μήνα. Το οποίο θα αλλάξει με την πρώτη ευκαιρία. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει. Είναι ένα βήμα όμως. Θα αλλάξει. Όχι, είναι ένα βήμα όμως. Δεν μου λέει κάτι το να τον ψηφίσουν όλοι. Τον όποιον Γκαγκάτση, έτσι. Ναι, όχι, εμένα μου λέει. Πώς δεν μου λέει? Μα δεν το έχουμε. Πώς δεν λέει απολύτως τίποτε. Από πότε έχει να βγει πρόεδρος με ομοφωνία? Αυτή η ομοψυχία που φαινομενικά θα υπάρξει με την ομόφωνη υπερψήφιση του Γκαγκάτση διατηρηθεί για 3, για 4, για 5, για 10 χρόνια. Σωστό, συμφωνώ. Ναι. Για να αφύγει αυτό το κλίμα της τοξικότητας. Λίγο γι' αυτό που είπε. Ναι, Στέλιο, λίγο γι' αυτό που είπε ο Βασίλης για τον Μπερτομέο. Έπαιξε το απόλυτο 100% υπέρ των Ισπανικών ομάδων και αν δεν κάνω λάθος είναι πρώην πρόεδρος, ναι, της Μπαρτσελόνα. Πόσα ευρωπαϊκά πήρε ο Παναθηναϊκός? Συγγνώμη, είναι της Μπαρτσελόνα πρώην πρόεδρος? Πόσα ευρωπαϊκά πήρε? Ρωτάω, είναι πρώην πρόεδρος της Μπαρτσελόνα. Είναι, ο Μπερτομέο. Ο Μπαρτομέο είναι αυτό. Άλλο Μπερτομέου και άλλο Μπαρτομέου. Καμία σχέση. Άλλα πρόσωπα τα δύο. Εντάξει. Λοιπόν, έλα Στέγιο. Μα εντάξει, εδώ μιλάμε σε κάθε περίπτωση για την Ελλάδα. Στην οποία Ελλάδα ο καθένας ενδιαφέρεται αποκλειστικά και μόνο για το συμφέρον της δικής του ομάδας, για το δικό του εγωισμό και ποτέ δεν έχει αντιληφθεί κανείς ότι το συμφέρον της κάθε ομάδας περνάει μέσα από το συμφέρον του ελληνικού ποδοσφαίρου. Το οποίο ελληνικό ποδόσφαιρο υπηρετεί ΕΠΟ. Και αν θέλουμε να πάμε και στην εθνική ομάδα με το θεώρημα ότι ένα διοικητικό συμβούλιο στην ΕΠΟ κρίνεται κυρίως από τις επιδόσεις της εθνικής ομάδας, εγώ θα πω ότι η ΕΠΟ δεν μπορεί να κάνει κουμάντο στο να βαθύνει η πολύ ρηχή δεξαμενή που υπάρχει για την εθνική ομάδα και ότι αυτό είναι δουλειά της Super League, δηλαδή των ομάδων. Η δεξαμενή είναι ρηχή. Δεν μπορούμε να έχουμε απαιτήσεις για θαύματα από την εθνική ομάδα. Έγινε ένα θαύμα το 2004, τελειώσαμε. Τώρα μπορεί να γίνει μετά από 3.000 χρόνια. Θέλω να πω δηλαδή ότι οι ελληνικές ομάδες δεν έχουν Έλληνες παίκτες. Τώρα γίνεται συζήτηση για τον Μπογιέτ. Για να φτάσω εγώ να κρίνω τον προπονητή θα πρέπει να ξέρω ότι αντί να έχει να επιλέξει ανάμεσα σε 50 το πολύ Έλληνες ποδοσφαιριστές, οι περισσότεροι από τους οποίους δεν παίζουν σε ελληνικές ομάδες, αν δεν ξέρω ότι έχει την άνεση να διαλέξει παίκτες από πολλούς καλούς Έλληνες παίκτες, δεν πρόκειται να τον κρίνω ποτέ.
ούτε πρόκειται να κατηγορήσω τους ελάχιστους Έλληνες ικανούς που μπορούν να φορέσουν τη φανέλα της εθνικής ομάδας αν αποτύχουν. Δεν λέω ότι είναι πώς το λένε, άμυροι ευθυνών αν χάνουν από το Λιχτεστάιν τα νησιά Φερόε και δεν ξέρω ποιον άλλον ταλέπορο, αλλά λέω ότι για να βρεθούμε στο, σε τελικούς ας πούμε Euro ή Mundial θα πρέπει να έχουμε ποιότητα, και την ποιότητα δεν τη βρίσκεις όταν είναι πολύ λίγες οι επιλογές που μπορεί να κάνει ένας προπονητής για να παίξουν κάποιοι καλοί παίκτες. Κάτσε ρε, δεν είχαμε, δηλαδή, δεν είχαμε επάρκεια ποιότητας τώρα ας πούμε απέναντι στη Γεωργία. Και μετά ας μιλήσουμε στα σοβαρά για εθνική ομάδα. Ναι, δεν είχαμε επάρκεια ποιότητας τώρα για να περάσουμε στο Euro έχοντας απέναντι τη Γεωργία. Τα χάφουμε σε πολύ μέτρα. Ναι, γιατί οι άλλοι τι είχαν ρε παιδιά τώρα. Καλύτερα χάφουμε. Εντάξει, okay, εγώ καλύτερα είπα, χαθούμε. Το ξαναλέω, να μην παρεξηγηθώ. Εγώ στηρίζω αυτήν την ομάδα. Τέτοιου, αλλά τώρα δεν είναι τώρα. Τέτοιου είδους ομάδα όπου ο ηγέτης είναι ας πούμε ο Μάνταλος, άλλοτε θα το πετύχεις με τις Γεωργίες και τα Καζακστάν και άλλοτε όχι. Ναι. Δεν μπορείς να έχεις μια σίγουρα καλή πορεία όταν θα πέφτεις σε ένα όμιλο με Γαλλία και Ολλανδία. Mm-hmm. Θα λες, οκ, okay, πάω για την τρίτη θέση. Αυτές είναι οι φιλοδοξίες μας. Mm-hmm. Όχι. Αν θέλουμε να δούμε κάπου ψηλότερα, θα πρέπει να μπορούμε να έχουμε πολλούς Έλληνες καλούς παίκτες, ρε παιδιά. Μπορείς να μου πεις ο Άρης πόσα χρόνια έχει να δώσει μισό παίκτη στην εθνική ομάδα. Ναι, ναι. Αφού δεν είναι παιδί σε Έλληνες. Βέβαια. Λέω ένα παράδειγμα. Κακός. Δηλαδή, εντάξει, και ο ΠΑΟΚ εκεί είχε φτάσει. Αν δεν έκανε την κίνηση να βγάλει τα δικά του παιδιά προς τα πάνω, πού το ΠΑΟΚ είχε δώσει. Και τα έβγαλε και τα λεφτά της επένδυσης. Και όχι μόνο θα τα έβγαλε, θα τα τριπλασιάσει κιόλας όταν θα παραχωρηθούν ο Κωνσταντέγιας με τον Κουγιαράκη. Φυσικά. Απόλυτα κερδισμένος. Σωστό. Καλά, ότι υπάρχει μια τάση για Έλληνες παίκτες, υπάρχει τελευταία. Και η μεταγραφή του Μπακασέτα στον Παναθηναϊκό. Ναι, άλλο λέει. Και ο Ιωαννίδης που προωθείται. Ναι, ναι, άλλο λέει. Ο Στέγιος δεν είναι παράξει εσύ. Δηλαδή για ποιο λόγο ο Άρης να πάει να πάρει. Άμα πας αγοράσεις ένα και τον βάλεις και ανέβει η αξία του, καλό είναι. Γιατί να πάει να πάρει ο Άρης τον Κάσο και τον Μενέντες και αν πάρει τον Τζιλούλη πριν από τρία χρόνια. Έτσι, το είπαμε αυτό. Αυτό λέει ο Στέγιος. Χιλιάδες ξένοι παίκτες της πλάκας ήρθαν. Ναι, οι οποίοι δεν πρόσφεραν τίποτα και οι ομάδες Χαΐρη δεν ήρθαν. Δεν είχαν. Και όχι μόνο δεν είχαν στην Ελλάδα, δεν είχαν και στην Ευρώπη. Το φετινό ήταν μια εξαίρεση, ένα θαύμα μικρό που έγινε. Δηλαδή δύο ακόμα να προχωράνε και άλλοι δύο να έχουν τα φόντα να προχωρήσουν περισσότερο και να αποκλείονται από πολύ καλές ομάδες. Δηλαδή είναι αυτό που είπες, έχουν έρθει τόσοι και τόσοι και έχουν απογοητευτεί παιδάκια, ελληνάκια, τα οποία θα μπορούσαν να έχουν μια διαφορετική εξέλιξη. Στέλιο, κάναμε πριν τη σύγκριση. Είναι και το θέμα των ακαδημιών. Ο Ολυμπιακός έχει καλές ακαδημίες, έχει ο ΠΑΟΚ, τελειώσαμε. Ναι. Και είναι και η σύγκριση την είχαμε κάνει 2004 με τώρα. Το 2004 όλα τα χαφ της εθνικής ήταν βασικοί σε ελληνικές ομάδες κορυφαίες. Καραγκούνης με Μπασινά, Παναθηναϊκό. Θα θυμάσαι ο Παναθηναϊκός τι έκανε. Έτσι. Κατσουράνης, αν θυμάμαι καλά, τότε στην ΑΕΚ. Ο Ζαγοράκης στην ΑΕΚ, αν θυμάμαι καλά. Ο Τσάρτας, εντάξει, ο Τσάρτας είναι λίγο πιο μπροστά. Οι χάφοι βασικοί ήταν όλοι σε ομάδες που πρωταγωνιστούσαν βασικοί και αναντικατάστατοι. Χωρίς να το θέλουμε, είχαμε κάνει παραγωγή Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Χωρίς δηλαδή να είναι ένα στοχευμένο σχέδιο. Ναι. Λοιπόν, τώρα ας πούμε η ξενομανία έχει χτυπήσει κόκκινο, φτάνει τόσο. Ας πάρουν μια απόφαση στη Super League και για το δικό τους το καλό, για το καλό των δικών τους ομάδων, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι θα σκεφτεί ποτέ κανείς από τις ομάδες το καλό της εθνικής. Όχι, κανένας. Οφείλει και η εθνική αν πούνε κάποια στιγμή ότι κύριοι, πόσους παίκτες θα έχει το ρόστερ μας, 25-26. Όλοι θα είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε τους μισούς τουλάχιστον Έλληνες. Ναι. Αυτό είναι απόφαση των μεγάλων. Αυτό πρέπει να ληφθεί. Δεν αυτό γίνεται. Είναι απόφαση των μεγάλων. Δεν υπάρχει κανονισμός που να το προβλέπει. Ακριβώς. Αυτό. Πρέπει να το αποφασίσουν οι μεγάλοι. Μία συμφωνία θα είναι. Έτσι. Και να σου πω και κάτι. Φάνηκε το πρόβλημα. Η ΑΕΚ που παίρνει τον Τζιλούλη τον παίρνει για το βασικό λόγο ότι η λίστα της UEFA σε ευρωπαϊκές οργανώσεις σου λέει από τους 25 πρέπει οι 8 να είναι γηγενείς υποχρεωτικά. Ο ΠΑΟΚ έχει το αντίστοιχο πρόβλημα, γι' αυτό και είναι η συζήτηση με τον Τζιγκάρα, που κακά τα ψέματα, αν δεν ήταν Έλληνας, επειδή δεν έχει καλό ρόλο με τον Λουτσέσκου, πιθανότητα τώρα δεν θα συζητούσαμε καν. Επειδή είναι όμως Έλληνας. Ναι. Η UEFA και νοιάζεται. Ναι.
για το γηγενές στοιχείο κάθε ομάδας. Έλεος ρε παιδιά. Ναι, μετά μπαίνεις όμως σε άλλα μονοπάτια. Η UEFA, πρόσεξε τώρα, σου υποχρεώνει αυτό και ο ΠΑΟΚ έδωσε δανεικό το Λίρατζι και δανεικό το Βρακά και δεν μπόρεσε να συμπληρώσει 25. Θα έμεινε με 23 στη λίστα Α. Γιατί δεν είχε Έλληνες να βάλει. Τους πιτσιρικάδες τους έβαλε στη λίστα Β. Ναι. Δηλαδή αυτό το πράγμα το βλέπει και η ΑΕΚ, γι' αυτό πήρε τον Τζιλούλη. Δεν το πήρε γιατί θα της αλλάξει την ποιότητα, αλλά πρέπει να γεμίσει το ρόστερ. Το βλέπει και ο Ολυμπιακός πιθανότατα, που προσπαθεί να προωθήσει κάποιους Έλληνες τελευταία. Πήγε να το κάνει με τον Ντόι, πήγε να το κάνει τελευταία. Ο Ρέτσος προωθήθηκε. Ο Ρέτσος που ξαναπήρε ρόλο, προσπαθεί να το κάνει. Ο Παναθηναϊκός με τη μεταγραφή του Μπακασέτα. Και γενικώς προσπαθούν και το καταλαβαίνουν πλέον. Και ελπίζω αυτό να μας φέρει το επιπλέον που έχει ανάγκη η εθνική. Με Έλληνες παίκτες που θα παίζουν, γιατί είναι άλλο το ψήσιμο που έχει ο Σέντερ Φόρ του Παναθηναϊκού ο Ιωαννίδης από αυτό που έχει ο Γιακουμάκης που παίζει παιδιά, αυτό το έκανε, στην Αμερική. Αυτό ακριβώς το πράγμα το έκανε η τουρκική λίγα στο μπάσκετ. Βλέποντας κάποια στιγμή, επειδή έπεσε πολύ χρήμα στις ομάδες ότι πέρανε μόνο ξένους, τους βάλανε ένα κανονισμό και στη Ρωσία το ίδιο πράγμα, γιατί εκεί πέρα αυτές οι δύο αγορές κατέσπισαν την αγορά της Ευρωλίγκα ούτως ή άλλως, και είχαν πάρει ένα σωρό ξένους. Σου λέει, έτσι είστε. Ωραία. Ανά πάσα στιγμή λοιπόν, στην πεντάδα θα πρέπει να είναι τρεις Ρώσοι. Τρεις Τούρκοι. Αυτό είναι. Καταλαβαίνετε. Αυτό έκανε στην Τουρκία και στη Ρωσία. Στη Ρωσία έχουν το ίδιο και στο ποδόσφαιρο. Αλλά βέβαια, αυτοί το αποφασίσανε και δώσανε ένα χρονικό περιθώριο στις ομάδες, ούτως ώστε να φτιάξουν κάποιους παίκτες. Δηλαδή, δώσανε ένα. Αν και νομίζω ότι στη Ρωσία, στην Τουρκία έγινε απότομα, γιατί είχαν ξεφύγει. Είχαν ξεφύγει πάρα πολύ και δεν παίζανε καθόλου Τούρκοι. Αν δεις το τουρκικό μπάσκετ, βγάζει συνέχεια παίκτες. Απλά δεν έχουν γίνει πρωταγωνιστές ακόμα. Εδώ έρχεται ο κάθε πρόεδρος μεγαλομέτωχος, ας πούμε, και μπορεί να σου πει, κοίταξε να δεις. Εγώ γουστάρω να ψωνίζω Λατινοαμερικάνους, yeah. Ισπανούς ή διάφορους Ευρωπαίους, ας πούμε, γιατί έτσι πιστεύω ότι θα κάνω καλύτερη ομάδα, θα πάρω το πρωτάθλημα, θα πάω στο Champions League, θα οικονομήσω. Εντάξει, ναι, οκ, okay, κάντο. Αν μιλάμε όμως για την εθνική ομάδα, δεν μπορούν να παίζουν ξένοι. Ναι, ναι. Μιλάμε ότι πρέπει να παίζουν Έλληνες. Υπήρχε αυτή η λογική που λες, Στέγιο. Υπήρχε στον Πασχετικό Άρη πριν από περίπου 20 χρόνια, όπου λέγανε για ποιο λόγο να πάω μόνο στον νεαρό τον Έλληνα, θα πάω και στον νεαρό τον ξένο. Θα τον φτιάξω, ναι, θα τον πουλήσω. Εντάξει. Υπήρχε αυτή η λογική. Και όντως πούλησε. Δηλαδή πούλησε τον Μάσε, ένα εκατομμύριο, πούλησαν και άλλους παίκτες. Πάει και αυτή η λογική. Αλλά είχε μια λογική. Τέλος πάντων. Να σου πω και κάτι άλλο τώρα. Πάρε το παράδειγμα του Χατζηδιάκου, ο οποίος είναι πολύ καλός παίκτης. Έπαιξε Άλκμαρ και Κάλιαρη τώρα. Δεν έχει τις παραστάσεις του Κουλιαράκη σε επίπεδο πρωταθλητισμού από την άποψη της πίεσης για τα μάτς που δίνει. Αυτό θέλω να πω. Oh. Παρότι ο Κουλιαράκης πιο μικρός, πιο λίγα μάτς κλπ, νομίζω τα μάτς που παίζει είναι πολύ πιο πιεστικά ψυχολογικά και σε ατσαλώνουν περισσότερο, ναι, από ό,τι παίζει ο Χατζηδιάκος. Ναι, μπορώ να σου πω σε ένα αντεπιχείρημα σε αυτό το πράγμα που συζητάμε, ναι, τόση ώρα, το οποίο αντεπιχείρημα είναι το εξής. Ότι μόλις ο πιτσιρικάς γίνει 21-22, σηκώνεται και φεύγει και πάει στο εξωτερικό. Γι' αυτό άλλωστε η εθνική ομάδα αποτελείται ως επιτοπλίστων από τους φοιτητές. Όχι, όχι, όχι. Γιατί το επίπεδο είναι. Δηλαδή το Σάγιακα τον ήθελε μέχρι και ο Ολυμπιακός. Ναι. Το Σάγιακα τον ήθελε Ολυμπιακό. Και ο Άρης, να σου πω, εντάξει. Και του είπε ο Σάγιακα ότι προτιμώ να πάω στη Β' Γερμανίας παρά σε εσάς. Γιατί όμως. Εδώ δεν μπορούν να Γιατί δεν θα έπαιζε εδώ. Δεν θα έπαιζε, δεν ήταν αλλαγή. Στον Άρη θα έπαιζε. Α, στον Άρη, λέγεται τον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό δεν θα παίζει. Στον Άρη θα παίζω. Α, στον Άρη, λέγεται τον Άρη. Ο Άρης μπορεί να του δώσει τα λεφτά τα οποία παίρνει στη Γερμανία. Όχι, ο Ολυμπιακός μπορούσε να τα δώσει όμως. Κατάλαβες, αυτό σου λέω. Αυτά. Κοιτάξτε, μακάρι να έχουμε παίκτες και να φεύγουν στο εξωτερικό. Δεν μας χαλάει. Καλύτεροι γίνονται. Μακάρι να έχουμε τσιμίκες να πηγαίνουν στις Λίβερπουλ. Μακάρι. Να βγάζουμε πολλούς και ας φεύγουν. Ναι. Γιατί και αυτό νομοτέλεια είναι. Δεν μπορεί μια ελληνική ομάδα να κρατάει δέσμιο ένα ποδοσφαιριστή όταν και λεφτά μπορεί να πάρει και το μέλλον του ποδοσφαιριστή να είναι πολύ καλύτερο. Ναι, το δεχόμαστε αυτό, το καταλαβαίνουμε. Αλλά να έχουμε πολλούς τσιμίκες, πολλούς γιανούλιδες, πολλούς, ναι, τζόλιδες, πολλούς μπακασέτες, λέω τώρα, κουρμπέλιδες, ας φεύγουν, δεν μας πειράζει. Αν μιλάμε για την εθνική ομάδα, ας φεύγουν. Καλύτεροι θα γίνονται, αλλά να έχουμε πολλούς, να φεύγουν πολλοί, να παίζουν πολλοί, να φεύγουν πολλοί, να βγαίνουν άλλοι να παίζουν. Πού θα τους βρούμε όλους αυτούς όταν οι μεγάλες ομάδες προτιμούν να παίρνουν ξένους. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Έτσι ακριβώς. Και έρχεται ο κάθε προπονητής και τον κρίνουμε από ένα-δύο αποτελέσματα. Τι λέτε ρε παιδιά, δεν έχει να βρει διεθνής.
Εκτός κι αν συμφωνήσουμε ότι πρέπει να παίρνει παίκτες, ας πούμε, από τον Όφη αρκεί να είναι Έλληνες, από την κάθε ομάδα που δεν έχει τη δυνατότητα να έχει αξιόλογους ποδοσφαιριστές και προσπαθεί και εκείνη να επιβιώσει με τη γνωστή κατάσταση που γνωρίζουμε όλοι. Βέβαια, εντάξει, το χθεσινό τώρα όμως δεν έχει να κάνει τόσο μόνο με αυτό. Το χθεσινό είναι άλλο πράγμα για μένα. Στέλιο, κάποτε όμως και αυτές που λες οι ομάδες μπορούσαν να δίνουν και να μπήκαν στην εθνική, γιατί ο Όφη έκανε, είχε μια ομάδα που χτυπούσε θέση στην Ευρώπη. Η Λάρισα έκανε πρωταθλητισμό κάποια χρόνια, ήταν ψηλά. Είχε 2-3 ομάδες που κάτι παραπάνω κάναν. Τώρα, ποια, να πάρει, ποια ομάδα να πάρει παίκτη, ας πούμε. Τότε δεν μιλούσε μόνο το χρήμα. Τότε ήταν άλλο. Ακόμη βιστορία. Και Ξάνθη, ας πούμε, κάποιες στιγμές, κάποιες χρονιές. Ναι, έβγαιναν. Ήταν πολύ καλή η Ξάνθη. Πήγε τελικό κυπέλου. Έπαιξε Ευρώπη. Έκανε μια πορεία, ας πούμε. Άφησε κάποιον εκτός για να πάρει τη θέση του. Τώρα ποιος θα κοντράρει. Δηλαδή βλέπεις ότι είναι οι τέσσερις, είναι ο Άρης, μια κατηγορία μόνος του και μετά είναι όλοι οι υπόλοιποι. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Εδώ μπορεί να συμβαίνει για το εξής. Έρχεται ο κάθε προπονητής και βασικά επιλέγει από τους τέσσερις. Ναι. Από το εξωτερικό και από τους τέσσερις πέντε μεγάλους. Ναι. Σπάνιες είναι οι περιπτώσεις που θα γυρίσει να ψάξει παίκτες, ας πούμε, στις, εκτός των πέντε. Μόνο Άγιακας είναι, σου λέω. Ναι. Μόνο Άγιακας είναι, δεν είναι κανένας άλλος. Ναι. Άμα δεις οι τελευταίες επιλογές, ήταν μόνο Άγιακας. Κανένας άλλος. Από τον Μπας Γιάννη. Εντάξει, εν ανάγκη να τον Μπας. Ας χαμηλώσουμε λίγο το επίπεδο της ποιότητας. Αρχεί να δημιουργήσουμε μια ομάδα. Για μένα όμως, Στέγιο, αυτό το πράγμα. Εμένα μου αρέσει αυτό το σχέδιο που λες, αλλά πρέπει να μπει και ένας φραγμός στις ομάδες που έχουν οικονομική δυνατότητα. Που θέλουν να παίρνουν 30 Έλληνες, να τους μοιράζουν δανεικούς, εντάξει, και να έχουν τα δικαιώματά τους. Βάλε ένα φραγμό και στους Έλληνες μπορείς να πάρεις. Να μην έχεις κυριαρχικό ρόλο. Πού να, στις ακαδημίες. Όχι, και έχεις καλά στις ακαδημίες, το συζητάω. Εννοείται. Και στις ακαδημίες, αλλά και στους παίκτες, στους επαγγελματίες. Όταν οι άλλες ομάδες δεν σου στέλνουν μήνυμα ότι ασχολούνται με τις ακαδημίες. Δηλαδή και ο πατέρας που λέει, OK, ο γιος μου να μην πάει στον ΠΑΟ K17, K18. Το επίπεδο δουλειάς όμως όλους τους υπόλοιπους είναι πολύ χαμηλότερα. Δεκοστή, ο Ολυμπιακός το ξεκίνησε πρώτος. Ναι. Από πριν 20 χρόνια, ό,τι καλύτερο υπήρχε στην Ελλάδα, το έπαιρνε ο Ολυμπιακός και το έδινε δανεικό μετά. Ναι, άλλο σου λέω. Αυτό σου λέω. Ο γονιός, και μετά σου έλεγε ο άλλος ότι εγώ γιατί να επενδύσω στον Έλληνα, αφού ούτως ή άλλως τον Ολυμπιακό δεν επιλέξει. Μισό λεπτό, είναι ένας πατέρας ο οποίος έχει το γιο του 15 χρονών και έρχεται ο ΠΑΟ και του λέει, θα δώσω και 50.000 στην ομάδα και σε πάρω. Ναι. Και έχει την επιλογή να πάει πού. Όταν βγαίνει ο πρόεδρος του Άρη, για παράδειγμα, και λέει: δεν με ενδιαφέρουν οι ακαδημίες. Δηλαδή οι εναλλακτικές πιέσεις. Μα δεν σου μιλάω μόνο για τις ακαδημίες. Σου μιλάω για παίκτες οι οποίοι είναι στο Μπας Γιάννη, να είναι τέτοιο. Πάει ο άλλος, τους παίρνει. Από τις ακαδημίες ξεκινάει. Από τις ακαδημίες ξεκινάει. Γιατί αν τον πάρει ο ΠΑΟΚ στην ακαδημία του, δεν θα φύγει μετά. Θα τον δέσει τον παίκτη. Ναι. Και μετά μαζεύονται πολλά παιδιά. Κάποια πάνε στον ΠΑΟΚ Β, κάποια πάνε δανεικοί. Κάποια ενδεχομένως δεν παίρνουν τις ευκαιρίες που πρέπει. Όταν είναι η κρίσιμη ηλικία του πιτσιρικά που λέει να πάω να δουλέψω, πού θα πάω όταν βλέπει τις συνθήκες του ΠΑΟΚ. Μα εννοείται, αυτό συμφωνούμε. Εγώ δεν σου μιλάω για αυτές. Άρα πρέπει και οι υπόλοιποι να αλλάξουν στόχευση. Ας πούμε του Άρη το παράδειγμα. Μα δεν έχουν όλα τα ίδια λεφτά, ρε Κωστή. Δεν είναι θέμα χρημάτων. Πώς είναι θέμα χρημάτων. Δεν μπορεί τώρα να μην έχει 5 ακαδημίες ο Άρης, ας πούμε. Δεν είναι θέμα χρημάτων να κάνεις 5 ακαδημίες. Αυτό δεν θα σου πω. Σου λέω ότι εγώ δεν εστιάζω μόνο στις ακαδημίες και προφανώς τα λεφτά δεν είναι τα ίδια. Μα από την ακαδημία θα πάρεις τον καλό τον παίχτη. Αυτό λέω. Άμα δεν τον πάρεις από την ακαδημία, να τον βάλεις εσύ πρώτος να πάρει υπεραξία, πώς θα γίνει. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Στις ακαδημίες έχω διαφωνήσει και φορές με το πώς λειτουργεί ο Άρης. Και τώρα πάνω το φτιάξει λιγάκι. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εγώ σου λέω για παίκτες οι οποίοι διακρίνονται στον Μπας Γιάννη, στη Λαμία, στον Άλβο. Πα και του παίζει για του Η ΑΕΚ πριν δύο χρόνια επέλεξε να μην κατεβάσει K19 για να κάνει ΑΕΚ Β. Το καταλαβαίνει τώρα αυτό. Διανοείται κανείς ότι η ΑΕΚ αυτό το μέγεθος. Δεν μπορούσε να έχει πλήρες κομμάτι στις ακαδημίες. Να έχει και ΑΕΚ 19. Ναι, βέβαια και το 19. Αναγκάστηκε μια χρονιά να μην έχει 19 για να έχει ΑΕΚ Β. Ναι. Αυτό να σου πω. Εγώ δεν σου στέκομαι όμως μόνο στις ακαδημίες. Εγώ σου στέκομαι και στο κομμάτι των παικτών που διακρίνονται και κατευθείαν πάει και τους παίρνει. Όχι, να μην έχεις, φίλε, 30-35 συμβόλαια Ελλήνων παικτών για να τους μοιράζεις με τα δεξιά-αριστερά. Να έχεις ένα συγκεκριμένο αριθμό. Από τις ακαδημίες ξεκινάνε όλα. Εννοείται ότι ξεκινάνε από τις ακαδημίες. Δεν διαφωνούμε σε αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να λέγεσαι Παναθηναϊκό. Δηλαδή αν σου πάω και να μην έχει ακαδημίες. Δηλαδή, αν σου κάνω τα πρώτα επαγγελματικά. Ρε Βασίλη, αν σου κάνω εγώ σαν ΠΑΟΚ τα πρώτα επαγγελματικά συμβόλαια. Ναι. Και ο Ολυμπιακός θα τον χαρίσω τον παίκτη. Μα θα βρω και από αλλού, δεν είναι μόνο η ειδοποίηση. Θα βρω και από αλλού, σου λέω. Αυτό, να έχεις ένα συγκεκριμένο πλαφόν συμβολέων που θα έχεις επαγγελματιών παίκτων. Θα τον στείλω δανεικό. Να κοπεί αυτό το πράγμα. Άρα ξεκινάει από κάτω, από χαμηλά. Τέλος πάντων. Α, χαμηλά ξεκινάει. Στέλιος έκλεισε.
Ο λοιπόν, Θανάσης είναι ο πιο ήρεμος σήμερα. Έλα, σε βλέπω να γίνει ο τελικός με κόσμο. Άκου την είδηση τώρα που έρχεται από τη ΔΕΑΒ. Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας ανακοινώνει εν όψη της δεύτερης αγωνιστικής της Στίχημαν Playoff και Playout Super League. Ελέγχθηκαν από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές και πληρούν προϋποθέσεις σύνομης λειτουργίας των καμερών τα εξής γήπεδα. Απόστολος Νικολαίδης Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο Πάπα Αρίνα ΑΕΚ Ολυμπιακός. Κλεάδης Βικελίδης Άρης ΠΑΣ Λαμία. Playouts. Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Δημοτικό Στάδιο Σερών. Θεόδωρος Βαρδινογιάννης Σόφια Τρόμητος Αθηνών. Εθνικό Στάδιο Ζωσιμάδες ΠΑΣ Γιάννα Πανετολικός. Β. Με την υπαριθμούν 10-27 Τρίτου 24 απόφαση ΙΔΕΑΒ επέβαλε διοικητική κύρωση διεξαγωγής χωρίς παρουσία θεατών στον αγώνα Βόλος Κηφισιά που πρόκειται να διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο στις 30 Μαρτίου 2024 για το πρωτάθλημα της δεύτερης αγωνιστικής στο play-out. Διαπιστώθηκε από την αρμόδια αστυνομική αρχή τόσο κατά τον πρώτο έλεγχο όσο και κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε μετά την παρέλευση προθεσμίας 12ωρου ότι δεν λειτουργούν σε αυτό, στο Πανθεσσαλικό δηλαδή, οι κάμερες του ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας σύμφωνα με τις προβλέψεις της διάταξης παράγραφου 6 του άρθρου 8. Άρα πας αύριο στο Πανθεσσαλικό, στη σύσκεψη που κάνει στην Αθήνα είναι. Θα σου πω ρεπορτάζ μετά. Ωραία, και λες τον Μπέο. Θα σου πω ρεπορτάζ μετά. Σαν ΕΠΟ και εγώ σαν πολιτεία από ένα μήνα. Σου κάνω την κάμερα το κύκλο. Α, το είπα πριν από ένα μήνα. Αλλά δεν το, μόνο έτσι. Σου είπα, το είπα πριν από ένα μήνα. Καταπάρει ο Μπέο. Λοιπόν, πάμε λίγο. Θα το, σου έχω ρεπορτάζ γι' αυτό. Πάμε γιατί και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τον γενικό πρόξενο της Ελλάδας στο Σικάγο, τον κύριο Εμμανουήλ Κουμπαράκη, ο οποίος ήταν ο οικοδεσπότης των εκδηλώσεων που έγιναν με επίτιμο προσκεκλημένο τον Νίκο Γκάλη στο Σικάγο. Ένα πολύ ωραίο τριήμερο, από ό,τι κατάλαβα τουλάχιστον από τις φωτογραφίες. Καλησπέρα και σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πώς είστε? Καλή σας ημέρα από το Σικάγο. Εγώ σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσω μαζί σας. Να είστε καλά. Σας βάλαμε στο πόδι νωρίς, πρωί-πρωί, αλλά εσείς είστε συνηθισμένος κιόλας. Πώς ήταν οι εκδηλώσεις? Ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη συγκίνηση, η τιμή και η χαρά να έχουμε αυτό το τρίμερο στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την εθνική μας επέτειο ως θυμόμενο πρόσωπο. Τον μεγαλύτερο Έλληνα αθλητή όλων των εποχών, τον Νίκο Γκάλη. Κάθε χρόνο το αποξενείο, από την ημέρα που ανέλαβα τα καθήκοντά μου, που ήρθε από περίπου 3 χρόνια, προσπαθούμε να έχουμε μια ξεχωριστή διαφορετική θεματική ενότητα. Πέρυσι είχαμε τους σύγχρονους ήρωες, τότε είχαμε καλέσει κάποια μέλη της ΕΜΑΚ, τα οποία είχαν μεταβεί στην Τουρκία λίγο μετά τους καταστροφικούς σεισμούς. Καθώς επίσης και την οικογένεια του υποσμηναγού, του Ρίτσκα, ο οποίος έχασε την ζωή του σε μια εκπαιδευτική άσκηση. Φέτος η θεματική ενότητα ήταν ο ελληνικός αθλητισμός και όπως αντιλαμβάνεστε δεν υπήρχε καλύτερη δυνατή επιλογή από το να έχουμε κοντά μας τον Νίκο τον Γκάλη, έναν άνθρωπο ο οποίος ενσαρκώνει τον πρωταθλητισμό, τις επιτυχίες του ελληνικού αθλητισμού καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλο. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον ίδιο και την οικογένειά του που δέχτηκε τη συγκεκριμένη πρόσκληση και είχαμε την τιμή να τον έχουμε κοντά μας εδώ σε μια ιστορική πραγματικά ελληνοαμερικάνικη κοινότητα. Θα ήθελα μόνο να αναφέρω ότι περίπου στο Σικάγο έχουμε πάνω από 220.000 ομογενείς. 220.000. Ήταν ένα φανταστικό τρίμερο. Πέραν από την βασική μας εκδήλωση ως γενικό προξενείο, η οποία πραγματοποιήθηκε ανήμερα της Εθνικής Γιορτής την 25η Μαρτίου το βράδυ στο Union League Club, παρουσία 500 περίπου ομογενών. Θα ήθελα να αναφέρω ότι και εκεί μακάρι να μπορούσαμε να είχαμε περισσότερους καλεσμένους, αλλά υπήρχαν κάποιοι περιορισμοί ως προς την χωρητικότητα. Ο κύριος Γκάλης συμμετείχε επίσης και στην έπαρση της ελληνικής σημαίας το μεσημέρι της ίδιας ημέρας στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, παρουσία τοπικών πολιτιακών φορέων και φυσικά ομογενειακών φορέων. Είχαμε όμως και την χαρά και την τιμή να τον φιλοξενήσουμε την Κυριακή το βράδυ στην προξενική κατοικία, όπου είχε μια πρώτη συνάντηση με εκλεκτά μέλη της αυτής εδώ κοινότητος. Ναι, είδα τον κύριο σε φωτογραφίες, τον κύριο Μητρόπουλο, τον κύριο Κουδούνη, είδα και άλλους επιχειρηματίες, τους οποίους τους γνωρίζουμε μέσα από τη δράση που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι, είχαμε επιχειρηματίες, είχαμε δικαστές, καθηγητές πανεπιστημίου, δικηγόρους, τραπεζίτες και πραγματικά ήταν μια πολύ όμορφη εκδήλωση. Συγκινήθηκε πάρα πολύ και ο ίδιος ο κύριος Γκάλης. Είναι γέννημα θρέμα εξάλλου, όπως γνωρίζουμε, της εδώ ομογένειας. Γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη, μεγάλωσε στο New Jersey για πάρα πολλά χρόνια. Μέχρι το 1979, όταν πήρε την απόφαση να επιστρέψει στην μητέρα πατρίδα και φυσικά κέρδισε ο ελληνικός αθλητισμός. Είχε τρακ. Ήθελα μόνο να αναφέρω ότι. Είχε τρακ, ήταν αγχωμένος, είχε τρακ. Όχι. Ο Νίκος ο Γκάλης αγαπάει πολύ την ομογένεια. Τον αγκάλιασε και η ίδια με πάρα πολύ θέρμη. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικός ο τρόπος με τον οποίο τον υποδέχτηκαν εδώ στο Σικάγο. Πιστεύω ότι και ο ίδιος έμεινε πολύ ευχαριστημένος από το συγκεκριμένο ταξίδι. Συγκινήθηκε, μπορώ να σας πω, και κατά την τελετή της Δευτέρας το βράδυ, όταν παρουσιάστηκε αυτό το συγκινητικό βίντεο, το οποίο είχε παίξει και το 2017, όταν μπήκε στο Hall of Fame εδώ των Ηνωμένων Πολιτειών. Και πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν την συγκίνηση και την τιμή που είχαμε και ως γεωνικό προξενείο, αλλά και ως ομογένεια, να έχουμε κοντά μας τον Νίκο τον Γκάλη στην πιο σημαντική στιγμή του έτους για την πατρίδα. Mm-hmm. Συγχαρητήρια να σας δώσω, γιατί ήταν πραγματικά πολύ ωραία εκδήλωση και καλύφθηκε μάλιστα έντονα λόγω της παρουσίας του Νίκου Γκάλη και από τα ελληνικά μίντια. Του χρόνου ποια θα είναι η θεματική ενότητα? Είναι πολύ νωρίς ακόμα για να πούμε για την επόμενη θεματική ενότητα. Αυτό που μπορώ να πω μόνο με σιγουριά ότι έχει μπει τόσο ψηλά ο πύχης πλέον που θα είναι πάρα πολύ δύσκολη η επιλογή για την επόμενη χρονιά. Επίσης να αναφέρω, θα το παρατηρήσετε και οι ίδιοι, ότι είχαμε και την παρουσία ενός πρωταθλητή NBA της Δευτέρας, του Ντένις του Ρόντμαν, γιατί προσπαθούσαμε να συνδυάσουμε την παρουσία του κυρίου Γκάλη εδώ στο Σικάγο και να καταφέρουμε να έχει μια συνάντηση με κάποιο μέλος της ιστορικής ομάδας της δεκαετίας του 90, που κατέκτησε τα 6 πρωταθλήματα. Και πέραν από τον Μάικλ Τζόρνταν, ξέρουμε το πόσο σημαντική ήταν και η παρουσία τότε και του Ντένις Ρόντμαν και του Σκότι Πίπεν και του Τόνι Κούκοτς. Δυστυχώς ο Τόνι Κούκοτς βρισκόταν στην Ευρώπη, διότι έχουν παίξει και αντίπαλοι και σε εθνικό και σε συλλογικό επίπεδο. Ωστόσο είχαμε την χαρά να έχουμε κοντά μας τον Ντένις τον Ρόντμαν, ο οποίος έχει κερδίσει 5 δαχτυλίδια στο NBA, 3 με τους Bulls. Τα δύο με την ομάδα μου. Εγώ είμαι Detroit, εντάξει. Συγγνώμη, σας έχασα. Τα δύο με την ομάδα μου, λέω. Εγώ είμαι Detroit. Τα δύο με την ομάδα σας. Ναι, ήταν ακριβώς λίγο πριν την αυτοκρατορία των. Ναι, σωστό, βέβαια. Ναι, βέβαια. Και τότε δεν έπαιζε και πεντάρι, έπαιζε, είχε άλλη θέση, ναι. Ναι. Πάντως είναι πολύ σημαντικό και το γνωρίζετε και οι ίδιοι ότι το impact που είχε ο Νίκος Γκάλης γενικότερα στον ελληνικό αθλητισμό μετά την επιτυχία του 1987. Και το πόσες επιτυχίες ήρθαν την επόμενη δεκαετία, τόσο σε επίπεδο συλλογικό όσο και σε ατομικό, με ολυμπιονίκες, με κατακτήσεις κυπέλων από ομάδες, με αποκορύφωμα φυσικά το ευρωπαϊκό του 2004, αλλά και το δεύτερο ευρωπαϊκό επίσης της εθνικής ομάδας μπάσκετ στην Σερβία, στο Βελιγράδι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ καλά, για όλες για την κουβέντα. Να είστε καλά και να συνεχίσετε τις ωραίες εκδηλώσεις που κάνετε. Ήταν ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Σικάγο, κύριος Μανουήλ Κουμπαράκης, ο οποίος κάλεσε επισήμως τον Νίκο Γκάλη ως τιμόμενο πρόσωπο σε εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα για τα 203 χρόνια από την Επανάσταση, και μας έδωσε αρκετές πληροφορίες σχετικά με τα events. Βασίλη μας τώρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, δεν τον άκουσα όλο, λίγο στο τέλος τον άκουσα. Τι άλλο είπε ο κ. Κουμπαράκης? Είπε ότι για τα events, για την συγκίνηση του Γκάλη, για την... πώς βρέθηκε ο Ντένις Ρόντμαν εκεί, καθώς ήθελα να συνδυάσουν τη θεματική ενότητα που αφορούσε τον ελληνικό αθλητισμό με ένα πρόσωπο το οποίο πέτυχε πολλά για την πόλη του Σικάγο, γιατί ο Ρόντμαν ήταν στέλεχος των Bulls στα 5 από τα 6 πρωταθλήματα, δεν κάνω λάθος. Όχι, στα 3 από τα 6 πρωταθλήματα των Bulls, και τις συναντήσεις
προξενιακό μέγαρο, ας πούμε, με καθηγητές πανεπιστημίου, επιχειρηματίες. Είδαμε και κάποιες φωτογραφίες του Νίκου Γκάλι. Γενικώς με την αφρόκρεμα της ελληνικής ομογένειας στο Σικάγο. Ναι, κάθε χρόνο τέτοια εποχή, δηλαδή στο περιθώριο των εκδηλώσεων της Κεφτήρης του Μαρτίου, γίνονται πράγματα. Όχι μόνο από την ομογένεια, όχι μόνο στο Σικάγο, στις περισσότερες πολιτείες της Αμερικής. Θα έλεγα ότι βάφεται γαλάζια και μάλιστα είχαν βάψει μια γέφυρα στην Φιλαδέλφεια, αν δεν κάνω λάθος, πριν δύο χρόνια, στα Γαλανόλευκα. Είναι αυτές οι ξεχωριστές στιγμές και εγώ παρακολούθησα όλες τις εκδηλώσεις, είχα και inside πληροφόρηση. Μου μετέφεραν τη συγκίνηση, που φαντάζομαι ότι έπαιζε ο κ. Κουμπαράκης, του Νίκου Γκάλι, παιδί ομογενό και ο Γκάλης, κατά την παρουσία του σε αυτές τις εκδηλώσεις και πάντα οι ομογενείς, και γίνεται και ένα ξεχωριστό γεγονός με την παρουσία των ευζώνων από την Προεδρική Φρουρά. Αν δεν κάνω λάθος, και αυτή τη φορά είχαν προσκληθεί αντιπροσωπεία από την Προεδρική Φρουρά που τιμά αυτές τις εκδηλώσεις. Πάμε εθνική. Εθνική. Τα πράγματα νομίζω είναι απλά για εθνική. Καταρχάς, προσωπικά δεν μ' αρέσει το ανάθεμα. Γράφονται τα χίλια μύρια στα ποσταρίσματα, είτε για στέλνουν στην Μύκονο, ξέρετε, αυτές τις περιβόητες ιστορίες, τους διεθνείς, είτε τους κουνούν το δάχτυλο γιατί ζήτησαν το πριν πρόκρισης πριν από τον αγώνα με την Αρμενία. Και βεβαίως δεν θα συμφωνήσω με όλους αυτούς που λένε ότι αν η εθνική κυνηγάει την πρόκριση σε ένα μεγάλο τουρνουά παλεύοντας κόντρα στην Γεωργία, κάτι δεν πάει καλά. Όχι, όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Η εθνική έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει με τον καλύτερο τρόπο στην προκριματική φάση, ή για την ατυχία να πέσει πάνω σε μεγαθύρια. Η εθνική έχει κάνει στο ranking της UEFA πολλά βήματα πίσω, άρα είναι υποχρεωμένη να μπαίνει στο τρίτο ή στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας. Άρα αυτό σημαίνει ότι πάντα θα βρίσκει μπροστά της δύο πολύ ισχυρότερους αντιπάλους. Άρα λοιπόν με αυτά τα υλικά που είχε αυτή η εθνική, πάλεψε κατά την μου άποψη να κάνει το καλύτερο δυνατό. Το ζήτημα ήταν να μην πάει η διαδικασία της πρόκρισης στα πέναλτι. Εκεί χάνεται ο νους, είναι ρωσική ρουλέτα. Τώρα γιατί πήγε η εθνική στα πέναλτι, με μια κουβέντα θα πω ότι η εθνική δίλιασε στο κατακτητικό ποδόσφαιρο, στο ποδόσφαιρο δημιουργίας δεν τα πάει και τόσο καλά. Έβλεπα από την απέναντι πλευρά μια Αρμενία που ήταν η εθνική της πρόκρισης το 2004. Ταμπουρώθηκε πίσω, έκλεισε τις γραμμές, δεν μας έδωσε χώρο. Η Γεωργία έχει ταμπούρο, μα θεωρείς? Όχι, έπαιξε μεσοαμυντικά. Φρόντισε περισσότερο τα νότα της. Ας μην την αδικήσω, δεν είναι ταλαιπωρείο, δεν έκτισε τείχος, απλώς δεν έπαιξε παιχνίδι πρωτοβουλίας. Γι' αυτό και η εθνική είχε περισσότερη ώρα την κατοχή της μπάλας, αλλά εκεί άρχισε το πρόβλημα. Δεν είναι συνηθισμένη στο να παίζει ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας. Έχω την άποψη, αν αναλύσουμε και τα πρώτα λεπτά του αγώνα με το Καζακστάν, θα δούμε και εκεί μέχρι να μπει το γκολ ότι έχει κάποιο πρόβλημα στη δημιουργία η εθνική ομάδα. Το ζήτημα είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα. Συμφωνώ με όλους αυτούς οι οποίοι λένε ότι αυτό που χτίστηκε από τον Πογιέτ και από το Φανσχίπ νωρίτερα δεν θα πρέπει να γκρεμιστεί. Έχει ταλέντο, έχει ποιότητα και πλέον έχει οριμότητα η εθνική ομάδα. Το ζήτημα είναι ότι αυτά τα παιδιά, ποιος θα είναι ο προπονητής ο οποίος θα τα πάρει από το χέρι και θα τα βοηθήσει να πάνε στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο. Τα ποινή μου άποψη πάλι είναι ότι ο Πογιέτ έχει κουμπώσει με αυτήν την εθνική ομάδα. Αν γινόταν ένα γκάλωπ στην εθνική, θα έβγαινε πανψηφί το όνομά του να παραμείνει και να συνεχίσει. Σίγουρα αυτοί οι οποίοι δεν αγωνίστηκαν χτες ήταν οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές. Πάντα αυτό γίνεται. Αν ρωτήσουμε 9 εκατομμύρια Έλληνες, 9 εκατομμύρια Έλληνες θα κάνουν μια διαφορετική ενδεκάδα. Άρα από εδώ και πέρα η ΕΠΟ, γιατί δεν θέλω να μπω στην κουβέντα να κάνουμε μια εθνική σχολή ποδοσφαίρου και ούτω καθεξής, είναι μια πονεμένη ιστορία.
η οποία ακούγεται επί δεκαετίες. Παρόλα αυτά η Εθνική είχε πολύ καλές παρουσίες σε μεγάλες διοργανώσεις πριν από 10 χρόνια. Άρα αφού δεν προλαβαίνουμε να τα κάνουμε ή δεν έχουμε τη βούληση να κάνουμε ένα μόνιμο αθλητικό κέντρο για την εθνική ομάδα, να κάνουμε μια εθνική σχολή ποδοσφαίρου, ας παλέψουμε με τα όπλα που έχουμε. Έχουμε αυτή τη στιγμή μια εθνική η οποία έχει γίνει ομάδα, έχουμε μια εθνική η οποία βγάζει υγεία στα πολιτεία και έχουμε μια εθνική η οποία έχει αρκετό ταλέντο. Ένα ταλέντο το οποίο αν αξιοποιηθεί όπως πρέπει, πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα πράγματα στο μέλλον. Μάλιστα. Ωραία, Βασίλη. Να είσαι καλά. Καλά, Βασίλη. Να είσαι καλά. Καλά. Λοιπόν, πάμε να ασχοληθούμε και με τον τελικό της ΕΨΜΗ. Πάμε καταρχάς στην Τούμπα. Χρήστος Λιάπης είναι εκεί για λογαριασμό του ομίλου Μετρομίδια μαζί με τον Παύλο τον Κερασιώτη. Θα μεταφέρουν τα πάντα. Χρήστο, καλησπέρα. Τι γίνεται? Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Μας ακούει. Είμαστε εδώ με τον Παύλο τον Κερασιώτη. Σε 7 η ώρα θα αρχίσει ο 23ος τελικός κυπέλλου της ΕΨΜΗ Μακεδονίας. Μεταξύ των ομάδων Ποσειδώνας Μηχανιώνας ΑΕ Βόσμου. Mm-hmm. Πάμε 7 η ώρα θα αρχίσει ο αγώνας. Οι δύο ομάδες είχαν ξαναβρεθεί αντίπαλες και το 1995. Τότε ο Ποσειδώνας είχε νικήσει 2-1 και μάλιστα τότε είχε κατακτήσει και τον πανελλήνιο τίτλο. Μάλιστα. Γιατί είναι. Έχω τις 11ες. Ναι, πες και τις 11ες λίγο γρήγορα. Καταρχάς, πες μας πού, ναι, το δείχνει, ναι, τηλεοπτικά για να μπορεί ο κόσμος να το δει και τηλεοπτικά. Θα μεταφέρεις και εσύ βέβαια στην εξέλιξη. Sport, στο ίντερνετ είναι. Στο ίντερνετ, σε ποιο κανάλι? Sport. In Sport, ωραία. Ναι. Λοιπόν, δώσ' μας ενδεκάδες λίγο των ομάδων για να πάμε και λίγο σε εκπροσώπους των δύο φιναλίστων. Ναι. Ο Σιδώνας Μηχανιώνας, Τεντζέρης, Γιαννούσης, Νικολαίδης, Λαγόντζος, Καλίδης, Τσαπακίδης, Σταλιάρης, είχε παίξει πέρσι το τελικό, Τεμερτζόγλου, Κάκο, Μαρμαρίδης και Κωστίκος, στον γιος του Γιώργου Κωστίκου. Μάλιστα. Και από την ΑΕΒΟΣ μου, Αργυρόπουλος, ο οποίος είχε ένα ρεκόρ για 1.378 λεπτά, δεν είχε δεχτεί γκολ. Λεωνίδας Αχαλινόπουλος έχει κατακτήσει ένα κύπελο. Τάγκου, Μαργαρίτης, ο Μαργαρίτης έχει κατακτήσει δύο κύπελα. Πρόκας, ο Πρόκας έχει πάρει δύο κύπελα. Περτσιούνης, Ξανθόπουλος, ο Ξανθόπουλος έχει πάρει δύο κύπελα και ήταν ο περσινός πρωταγωνιστής του τελικού. Καρατζάγλου, Λάμι, Αντωνακόπουλος, Τεντόκου. Και στον πάγκο είναι ο Πολίτης, ο οποίος και αυτός έχει κατακτήσει δύο κύπελα. Δηλαδή έχει, οι παίκτες από όσο αρκετοί έχουν πάρει κύπελα, τη Μηχανιώνα δεν έχει πάρει κανείς. Ενώ ο Καλίδης θα έπαιζε από τη Μηχανιώνα σε τελικό, αλλά δεν είχε γίνει τότε λόγω του κορονοϊού. Μάλιστα. Ωραία, Χρήστο, ευχαριστούμε πολύ και να δώσουμε την καλησπέρα μας πρώτα στον κύριο Μανώλη Λαυτσίδη, που είναι διευθυντής στην ΑΕ Βόσμου, τεχνικός διευθυντής. Κύριε Λαυτσίδη, τι κάνετε, καλησπέρα. Κύριε Λαυτσίδη, μας ακούτε? Έχει πέσει η γραμμή, δεν ξέρω. Πάμε στον κύριο Κάλφα, που είναι πρόεδρος του Ποσειδώνιο Μηχανιώνας. Έχουν πέσει και οι δύο, να τους καλέσουμε λίγο, γιατί έχουμε πρόβλημα με τη γραμμή. Έτσι, να πάρουμε μια γεύση και από τους δύο. Θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Μανώλη Λαυτσίδη, που είναι τεχνικός διευθυντής της ΑΕ Βόσμου, και τον κύριο Στέριο Κάλφα, πρόεδρος του Ποσειδώνιο Μηχανιώνας. Πάμε στον κύριο Κάλφα. Κύριε Κάλφα, καλησπέρα. Κύριε Κάλφα, μας ακούτε, καλησπέρα. Κύριε Κάλφα. Λοιπόν. Κύριε Λαυτσίδη, εσείς είστε στη γραμμή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έχουμε πρόβλημα στη γραμμή, αν μπορείς, Τάνια, κάλεσέ τους και τους δύο, γιατί έχουμε πρόβλημα. Δεν μπορέσουμε να μιλήσουμε, λίγο να πάρουμε έτσι μια γεύση και από τις δύο πλευρές και από τις δύο φιναλίστες. Ακούσαμε τον Χρήστο Λιάπη που μας είπε ότι πριν από αρκετά χρόνια βρέθηκαν ξανά οι δύο ομάδες στον τελικό κυπέλου της ΕΨΜΗ. Είναι μια ξεχωριστή εμπειρία για τους ποδοσφαιριστές που συμμετέχουν στον τελικό, 53ος φέτος, να παίζουν σε ένα γήπεδο σαν την Τούμπα, το μεγαλύτερο μάτς της καριέρας τους, αυτό που έχει το μεγαλύτερο γόητρο βέβαια, γιατί είναι για το γόητρο, είναι κάτι ξεχωριστό για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και νομίζω ότι όλοι θέλουν να ζήσουν αυτή την εμπειρία και αύριο θα έχουμε και περισσότερα. Πάμε στον κύριο Μανώλη Λαυτσίδη, τον τεχνικό διευθυντή της ΑΕ Βόσμου. Κύριε Λαυτσίδη, καλησπέρα. Τώρα ελπίζω να μας ακούτε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ακούω. Άκουγα και που φωνάζατε τον κύριο Κάλφα, αλλά δεν κατάλαβα. Ωραία. Πείτε μας καταρχάς τι σημαίνει για τον Εύωσμο, για την ΑΕ Βόσμου, για τα παιδιά που έχετε στην ομάδα, αυτός ο τελικός. Εντάξει, για μας τώρα είναι πολύ σημαντικό αυτό το παιχνίδι. Είναι γιορτή για το ποδόσφαιρο και για την ένωσή μας. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είμαστε μία από τις δύο ομάδες που βρέθηκαν σήμερα εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Mm-hmm. Πολλά παιδιά δεν το έχουν ζήσει από εμάς και μπορεί και να μην το ξαναζήσουν. Ελπιστούμε ότι θα γίνει ένα όμορφο παιχνίδι. Όλος ο Εύωσμος είναι εδώ. Είμαστε
το ζούμε από την αρχή. Δηλαδή, εδώ, από τότε που μάθαμε ότι προκριθήκαμε στον τελικό, μόνο γι' αυτό μιλάμε. Και πιστεύω ότι σήμερα θα ανταπεξέλθουμε σε ένα όμορφο παιχνίδι. Κύριε Κάλφα, καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Ο κύριος Στέργιος Κάλφας, πρόεδρος του Ποσειδώνα Μηχανιώνας. Για τη Μηχανιώνα, για τα παιδιά του Ποσειδώνα, τι σημαίνει αυτός ο τελικός? Την ίδια ερώτηση που κάναμε και στον κύριο Λαυτσίδη. Για ένας τελικός με τέτοια σημασία είναι σημαντικός, πολύ σημαντικός για την καριέρα ενός ποδοσφαιριστήρας τέχνη. Αυτά περιμένει ένας νέος ποδοσφαιριστής να αναδειχθεί. Ίσως μερικά παιδιά που φτάνουν να μην το ξαναδείξουν ποτέ στη ζωή τους. Τα έχουν ανοίξει μέχρι τα εγγόνια τους. Είναι πολύ σημαντικό για ένας ποδοσφαιριστής να συμμετάσχει σε τέτοιο τελικό. Υπάρχει φαβορί? Είστε εσείς η ομάδα σας ή είναι η ομάδα της ΑΕΒΟΣ? Κοιτάξτε, επειδή είμαι και παλιός ποδοσφαιριστής, ξέρω τέτοια επικίνδυα. Έχουν δύο σκελί, είναι το αθλητικό και το πνευματικό. Στο αθλητικό υπερτερούμε. Σίγουρα είμαστε μια κατηγορία παραπάνω, είμαστε πιο προβλημένοι. Αλλά το πνευματικό πιστεύω ότι ο ΑΕΒΟΣ έχει ένα προβάδισμα, γιατί έχει πιο έμπειρους πιάτες από τους δικούς μας και εκεί ίσως θα αντιμετωπίσουμε κάποιες δυσκολίες στο παιχνίδι. Μάλιστα. Κύριε Λαυτσίδη, τι λέτε εσείς? Είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα? Ακριβώς αυτό που είπε ο κύριος Κάλφας. Είναι πιο αθλητική ομάδα, πιο νεανική. Είναι μια κατηγορία πάνω. Έχουν παίξει με καλύτερους αντιπάλους από ότι εμείς στο πρωτάθλημα της ΕΦΣ Μακεδονίας. Όχι ότι δεν είναι ανταγωνιστικά και τα δικά μας τα παιχνίδια, αλλά εντάξει, είναι διαφορετικό να παίζεις με την Καβάλα, τον Πανθρακικό, και διαφορετικό να παίζεις εδώ στο πρωτάθλημα της Ένωσης. Έχουμε μια εμπειρία παραπάνω λόγω ποδοσφαιριστών οι οποίοι έχουν πολύ παίξει σε τέτοιους τελικούς και σε αυτό το γήπεδο και στο Καφτατζόγλιο προηγούμενα χρόνια. Έχουμε λίγο μεγαλύτερο όριο ηλικίας από τους ποδοσφαιριστές της Μηχανιώνας. Πιστεύω ότι έχουμε εμείς το πλεονέκτημα όσον αφορά την εμπειρία, αλλά η Μηχανιώνα έχει πιο νεανικούς ποδοσφαιριστές με πιο πολλά τρεξίματα. Μάλιστα. Πείτε μας και ένα σκορ για να μας πει και ο κύριος Κάλβας έτσι μια πρόβλεψη για σκορ. Να ξέρετε, άμα το πετύχετε θα το παίξουμε αύριο εδώ στην εκπομπή. Κύριε Λαυτσίδη, τι λέτε εσείς? Πείτε ένα αποτέλεσμα. Μια πρόβλεψη. Εγώ σίγουρα θα θέλω να κερδίσει. Πείτε ένα σκορ. Ένα σκορ πείτε. Πιστεύω 0-2. 0-2 λέτε. Θα κερδίσει ο Εύωσμος 2-0. Είμαστε φιλοξενούμενοι γι' αυτό. Ωραία. Κύριε Κάλβας, εσείς τι λέτε? Εγώ λέω για 3-1, παιδιά. 3-1 θα κερδίσετε. Ωραία. Λοιπόν, εγώ να ευχηθώ να κερδίσει ο καλύτερος, να γίνει ένας ωραίος τελικός, να χειροκροτήσει η μία ομάδα την άλλη, γιατί αυτό είναι το πιο βασικό. Να μπορούμε λίγο στο εραστηνικό ποδόσφαιρο να συνεννοούμαστε. Κάτι που καμιά φορά στο επαγγελματικό δεν γίνεται. Και να έχετε να τα λέτε. Και καζούρα καλή είναι, όλα είναι ωραία, αρκεί να γιορτάζουμε. Και αρκεί να περνάμε καλά. Και να φύγουμε υγιείς. Να φύγετε υγιείς, έτσι, ωραία. Να μην έχουμε. Να σα πω και κάτι άλλο. Και κάτι ακόμη, ότι εδώ και μια ώρα που είμαστε εδώ πέρα έχει κερδίσει το ποδόσφαιρο τουλάχιστον. Γιατί είμαστε όλοι σε πολύ φιλικό. Ναι, μαζί πρέπει να είστε. Εννοείται. Τα καλιά, με την έψουμε εδώ πέρα, είναι πολύ γιορτινό κλίμα και. Αυτό είναι το κέντρο μέχρι τώρα. Ωραία. Να είστε καλά. Καλό τελικό να έχουμε. Θα έχουμε και αύριο το ρεπορτάζ. Να είστε καλά. Κάπου εδώ κλείνουμε. Ραντεβού και πάλι αύριο λίγο μετά τις 4. Μένετε συντονισμένοι. Τάνια Δήμου με τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Αμέσως μετά Μιχάλης Αρόπουλος, Νίκος Κουλιανός για ένα απολαυστικό επόμενο δίωρο. Να είστε καλά. 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 Απολαυστικό επόμενο δίωρο. Να είστε καλά.